Αν το μάθει ο Μάκης, θα με ψάχνετε σε κανένα χαντάκι. Μάνα που σας βγαίνει σε καθήκια, που να γιονίσεις. Μάκη, εδώ είναι, εδώ. Σπάξω, όχι, Μάκη, Μάκη, σταμάτα, αγόρι μου. Τα όνομα του Θεού. Εσύ δεν πας σιγά σιγά προς τη δισκογραφική. Στις 4 έχετε ραντεβού. Με αυτά και με αυτά ξέχασα το ραντεβού, πάω. Και πού σε, αν χρειαστεί το παιδί, κάνω και το μάνατζερ. Έχει το υπόψη σου. Καλά που μου το πες. Εκείνοι δεν είχαν μηχανή, είχαν κουπιά. Ναι, και εμείς κουπιά θα έχουμε. Και του τόπα του μαλάκα, βάλε ρε, του λέω τη μηχανή βαριέμαι, ρε, το χειμώνα μου, λέει, ετοιμάζεσαι. Αχ, δεν το πιστεύω. Τα έχουμε ξεχάσει ήδη αυτά. Όχι, όχι, παιδί μου, πειράζει, πειράζει. Για φαντάσου ο πατέρας σε εφιστώδη να μην την πίστευε, ας πούμε, να μην την βοηθούσε να βγει στο τραγούδι και να της έλεγε θα σπουδάσει φυσικομαθηματικά. Θα είχαμε τώρα εφιστώδη. Όχι, δεν θα είχαμε. Όχι άλλες φωτογραφίες, παρακαλώ. Παιδιά, παιδιά. Είδα τη Βανδύ. Wow! Είδα και το Ρουβά. Wow! Σε αφίσα. Wow. Πειρασμοί, υπάρχουν πάρα πολλοί πειρασμοί σε αυτή τη δουλειά. Ναρκωτικά, γυναίκες, μακριά εσύ από αυτά. Μακριά από τις γυναίκες? Από τα ναρκωτικά, παιδί μου. Α, καλά, κάτσε να μ' ακούσουν πρώτα. Και 4-5 πραγματάκια χρειάζονται, ξέρεις, δεν την πας, παιδί μου. Αφοσίωση, δουλειά, δουλειά πολύ, επαγγελματισμός, έτσι. Πατέρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αρκετό άγχος έχω, μ' αφήνεις μόνο μου. Σ' αφήσω μόνο σου, νομίζεις το Φλωρινιώτη τον άφηνε ο πατέρας του μόνο του, έτσι πήγαινε ο Φλωρινιώτης μόνος του. Τι Φλωρινιώτης και βλάκιες, τι είναι αυτά? Και τέλος πάντων, πού ξέρεις τι κάνουν όλοι οι πατεράδες του τραγουδιστών? Τα ξέρω, παιδί, τα ξέρω καλά αυτά. Δεσποινής, τι θα γίνει με το ραντεβού μας, τι γίνεται? Με ποιον είπατε ότι έχετε ραντεβού? Πώς το λένε αυτό, Γιάννης Παπαδόπουλος, πώς λέτε? Πατέρα. Με τη Λουκία ταιριάζουμε πάρα πολύ. Τι σημαίνει αυτό? Παντρευόμαστε. Να σου πω και μ' αρέσει πολύ και αυτός ο ρυθμός που της βάλει το 5-8. 4-8 είναι. 4 είναι. Καλά, δεν θα τσακωθούμε τώρα για 1-8. Και ενορχιστρωτικά πώς το βλέπεις, να είναι φορτωμένο είτε σαν συμφωνικό ή 3-4 οργανάκια? 3-4 οργανάκια. Μπούζουκο μπαγλαμά θα βάλεις? Τι λέει ρε πατέρα, τι μπούζουκο μπαγλαμά? Ροκ μπάντα είναι. Ροκ μπάντα. Ναι. Ωραία. Κοίταξε, μάλιστα τη σκηνή να πάμε. Φτάσαμε. Ελπίζω αυτή τη φορά να είσαι σίγουρο. Κάτι παραπάνω από σίγουρο. Βγάλτο. Καλά, τώρα τα έχω πάρει στο κρανίο. Κάτσε ρε παιδί μου. Εδώ είναι. Απλώς έχουν χτιστεί τώρα πολυκατοικίες. Εδώ το ρέμα, τα βατράχια, τα νερά, εδώ ήταν. Εσένα σε παρέσυρε το ρέμα. Εγώ δεν έχω ξανάρθει ποτέ εδώ. Κι όπως ήμουν σίγουρος, δεν μπορεί δηλαδή να. Πάμε. Πάμε. Βρέχα σου. Και βέβαια ήτανε. Κορίτσια, πού πάτε μόνες σας? Δεν είναι μόνο εσύ οι κοπέλες, φιλάρα, συνοδεύονται. Ηρέμησε. Κάθε ηλίθιος πετάει και πειράζει γυναίκες, δεν καταλαβαίνω. Είπε ηλίθιο. Ναι, σε ρε, γιατί σε ρε. Σε θυμάμαι σένα, σε θυμάμαι και με το φεριπότε. Δεν μ' αρέσει το υπό σου. Τότε ο Μάρκος του λέει πάντα το ίδιο. Πολύ ανατολίτης είσαι. Πολύ ανατολίτης. Τι εννοείς πολύ ανατολίτης? Εννοώ ότι είσαι από την Ανατολή. Έχει δίκιο το παιδί. Κάτσε μισό λεπτό. Τι εννοείς από την Ανατολή, τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Σημαίνει το αντίθετο από τη Δύση. Για κάτσε να το πούμε μετά εμείς. Τρέκαμε. Εγώ πριν δεν. Βάλτε τώρα μια τυροκαυτερή πολύ καυτερή, τρεις ποικιλίες, μια άνευ, δυο μπυρίτσες, μια τηγανιά και σβέλτα. Έλα. Τα κορίτσια τα αναλαμβάνω εγώ. Αμα τώρα που τις βλέπω τους ίδιο, μου αρέσει περισσότερο, διότι αυτές είναι οι γυναίκες. Έλα, έλα. Ναι, λίγο σεβασμό. Ναι. Τι είμαι ο Αλέξης, είμαι ο Αλέξης, τα έκανα αυτά. Άντε τώρα μην αρχίσω και ρωτάω τι κάνατε με τον Αλέξη όταν βγαίνατε. Τι να κάναμε, μωρέ, παιδιά ήμασταν, ψαχνόμασταν. Ψαχνόσταν, αλλά πώς βρήκατε και τίποτα? Όλο και κάτι βρήκαμε. Τι βρήκατε? Βρε Διονύση, βρε Διονύση. Τι βρήκατε? Βρε Διονύση. Πώς μαζεύετε και εξαφανίστε. Θα βάλουμε και το καλό του σερβιτσιό. Γιατί θα σε ρωτήσω? Γιατί μιλάτε έτσι? Τι έγινε, κλείσαμε? Με την παραγγελία μου τι θα γίνει? Θα περιμένω πολύ. Όχι. Καινούργη. Τι να πω, αρέσει τώρα, μη με ανακατεύει σαν να με μόδε τώρα και με στολέ. Και αυτή η ιστορία με τι cheerleaders, πώ να τσέρει. Cheerleaders. Αυτό το cheerleaders δεν είναι για μας. Είμαστε οικογενειάρχες άνθρωποι εμείς. Θα πας στην Ανάσταση? Γιατί δεν γελάτε? Έτσι, όπω θα πα, πώ να γελάσω τα παιδιά. Δεν θα πάμε στην Ανάσταση. Θα τα ανάψω να κάνω ρομαντική ατμόσφαιρα. Λοιπόν, τα καταλάβει εσύ αυτά, τούβλο. Ο ρομαντισμό θα σε βάει, Διονύση. Δείτε, να πάτε σχολείο, έχει ταργήσει. Χωρίς να ξυριστώ. Δεν θα πας για φωτογράφηση, για μάθημα θα πας. Ελένη μου, είσαι καλά? Ελένη μου, είσαι καλά? Καλά είσαι. Είπατε κάτι? Όχι, πατέρα, καθουριόμαστε. Κάτι γρήγορα. Θα τα έχεις παίξει. Τι είπες? Τρώμε τώρα. Πού να κοιμάς, ρε παιδιά? Α, ο κοιμάς. Πού το έχουμε το μυαλό μας, κάπου αλλού. Something traditional. Αχα, το ξαλέτε γιατί έχασα μία λέξη, δεν κατάλαβα τίποτα, συνονίσου εσύ. Βουλεύω κουσέ αβέκ μου ασυσουά. Δεν νομίζω. Ναι. Η καθαραστρία λέει ότι δεν γίνεται τίποτα. Πώς δεν γίνεται τίποτα, παιδάκι μου? Τι έτρωγες? Με τόσο που τρώω, πού θέλετε να ξέρω? And steak. Ένα. Steak. Μπριζόλα.
Είσαι και εσύ, ρε παιδί μου, πάντως. Στο τελευταίο τεστ ήμουν στο τσακ να πιάσω τη βάση. Δεν την έπιασε όμως. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι έχω να δω κάτι τέτοιο πάρα πολλά χρόνια. Γιατί ήθελες καλύτερα αιώνες. Διονύση, το εξέτασα πολύ προσεκτικά. Αν είναι να μας πεις ότι είναι κούτσουρο, το ξέρουμε. Όχι. Το τεστ δεν είναι κακό. Αντιθέτως, είναι ασυνήθιστα καλό. Δηλαδή, θέλεις να πεις ότι. Θέλω να πω ότι ο Θανάσης είναι ιδιαίτερα πρικισμένος. Έχει μια νοημοσύνη παραπάνω από τη μέση. Είσαι σίγουρα ψυχολόγος. Διονύση, θα μας αφήσει. Good morning. One beer, one black beer, one sandwich. What to go, Thanis? Μα τι λες, αδροπέ μου. Στιάκι, στιάκι. Τι τελειώνει για να μάθεις αγγλικά, ισπανικά, γερμανικά, κονγκολέζικα, αλλιώς θα σε απολύσω. Δεν παίρνει απαστία. Μπυρίτσα. Ρε Θανάσης είναι η ιδιοφυΐα. Και τώρα που το λέει ο Πέτρος. Παύλος. Παύλος, μπερδεύω τους αποστόλους συνήθως. Τώρα από την ομάδα πείτε. Τι ωραία πράγματα που είναι αυτά. Καλό είναι. Πολύ καλό. Πού είναι οι υπόλοιποι? Στα δωμάτια τους. Πρέπει να δούμε όλα αυτά που μας αφήσει η Ελένη, ε. Εδώ, δελφίνια για πάντα φίλοι. Καλό φαίνεται αυτό. Ο κόσμος του Νεάτερνταλ. Αυτό πρέπει να είναι πολύ ωραίο. Και στο βασίλειο του δεινοσαύρων. Αυτό δεν το χάρισε εύκολα. Μπαμπά, νομίζω ότι είναι άδικο για σένα να χάνεις το Ροναλντίνιο και το Μέση εξαιτίας μου. Όχι, μην το συζητήσω αυτό το θέμα. Εσύ πρέπει να έχεις ερεθίσματα, είπαμε. Θα μείνουμε για λίγο μακριά το ποδόσφαιρο. Εντάξει, αλλά για πέντε λεπτά δεν θα χάσω τίποτα. Έτσι κι αλλιώς τα ξέρω όλα αυτά. Δεν. Βάλτε το λίγο. Σώμα για να καλύψει την μπάλα, να κάνει το κοντρόλ και να εκτελέσει ο μικρός. Έλα. Εδώ. Γιατί γονάζετε έτσι? Ουρλιάζουμε από τη χαρά μας, είναι υπέροχο αυτό που λέω. Τόσο πολύ σας αρέσει το ντοκιμαντέρ? Πάρα πολύ, ιδίως αυτό που βλέπω τώρα με τις αγριόπαπες και τους δεινοσαύρους. Φάλαινες βλέπω. Πώς γίνανε έτσι οι φάλαινες? Α, ναι, φάλαινες είναι. Ναι, πριν βλέπαμε τις αγριόπαπες. Ωραία, αύριο θα σας φέρω πολλά για να έχετε να βλέπετε. Τι ωραία, τι ωραία. Καληνύχτα. Καληνύχτα, πατέρα. Πατέρα. Κάποιος είπε πως ο έρωτας. Τι είναι πατέρα? Τι είναι πατέρα? Τι είναι αυτό με τους δακτύλιους? Κρόνος. Ο Κρόνος. Είναι συγκινητικό πραγματικά. Ο Κρόνος. Ωραία, να και ο Κρόνος. Πάμε με τον Κρόνο. Πάμε να κάνουμε ένα παιχνιδάκι τώρα. Πάρε. Θα σε σκίσω, μάγκα μου. Δεν ξέρεις με ποιον παίζεις. Καλά. Τώρα ξέρω με ποιον παίζω. Όχι, όχι. Έχουμε πάρα πολύ σωματική επαφή. Να μην σου πω ότι έχουμε κυρίως σωματική επαφή. Μάλιστα. Εσύ, Ελένη. Το πατέρα τους να βραβεύεται. Μαμά, μην ανακατεύεσαι. Σε θέλει. Ναι, θέλω να σου μιλήσει. Ναι. Έλα, τι γίνεται, τι κάνεις? Ναι, μπράβο, χάρηκα πάρα πολύ για το βραβείο. Όχι, το άξιζες. Εγώ πάντα πίστευα σε σένα. Απ' τη χαρά μου το έκανα αυτό. Ναι, να βρεθούμε, βεβαίως. Να πω, ναι, εκεί, βέβαια, σε χάνω. Μα τι να βρεθούμε, βρε Διονύση? Κάθε ο άνθρωπος με κάλεσε. Τώρα τι θα παριστάνω εγώ, αφού με κάλεσε, τι να κάνω? Αλλά το απόγευμα ησυχία, ε. Έχω διάβασμα. Ναι, αλλά όχι διάβασμα να πέσουμε τα μούτρα. Διάβασμα. Με μέτρο. Εσύ πια δεν νομίζεις ότι έχεις ανάγκη. Τι ανάγκη να έχεις άλλο? Ελένη, το παιδί δεν παίζεται. Είσαι σίγουρος? Ο Αϊνστάιν μπροστά του μαθητούδη. Φαίνεται άλλωστε. Βλέπεις τι έκανε. Τι? Έλα, Ελένη μου, έλα, Ελένη μου, τι. Ολόκληρο κόσμο έχει φτιάξει το παιδί. Δεν το κατάλαβα το χιούμορ. Βραβεύουν τον πατέρα των κοριτσιών και πρέπει να πάμε. Και όχι μόνο θα πάμε, θα σταθούμε στο ύψος μας, κύριοι. Δοκιμάζω το ρεφλέξο, αλλά δεν είσαι. Ναι, να αυτά είναι. Ναι, θέλει δουλειά ακόμα. Δεν είναι. Ναι, του Θανάση είναι ένας χοντρός, ένας συμμαθητής του. Του μεγάλου είναι ένας ψηλός και του μικρού. Ο μικρός. Λοιπόν, Ελένη μου, τι άλλα νέα? Αυτόν, λοιπόν, τι έχουμε? Συντακτικό. Άρχισε. Ξέρεις από συντακτικό? Ξέρεις σε ποιο μιλάς? Όταν ήμουν μικρό στην τάξη, όταν θέλω να ρωτήσω για συντακτικό, εμένα ρωτάγανε. Ωραία. Ας πάρουμε μια πρόταση εντελώς τυχαία. Θα την ξετινάξω, πάμε. Μπαμπά, μεταξύ μας, μην πει σε κανέναν ότι με βοηθάς. Ούτε στην Ελένη. Έχεις το λόγο μου, άρχισε. Το νησί του Θησαυρού βρισκόταν μερικά μίλια μακριά από την ακτή. Θέλει ουσιαστικό, ρήμα, υποκείμενο, αντικείμενο, άμεσο, έμεσο και προσδιορισμό. Τα θέλει όλα αυτά, ε. Δεν τα ξέρει. Ποιο τα ξέρει? Εγώ δεν τα ξέρω. Κάτσε να δείξω μια ματιά, πω αμέσως. Τα ξέρω. Λοιπόν.
Θέλει ουσιαστικό, ρήμα, υποκείμενο. Τι άλλο θέλει? Αντικείμενο, έμεσο, άμεσο και προσδιορισμό. Ναι. Πού είναι τώρα αυτά, τρέχα γύρω. Τα ξέρει σίγουρα. Ναι, παιδί, τα ξέρω. Εμείς δεν τα είχαμε αυτά. Ήταν αλλιώς τα πράγματα. Πού στο διάλειμμα αυτά τώρα εδώ πέρα. Τι κάνεις, παιδάκι μου, έχεις τρελαθεί. Διαβάζουμε εδώ. Έλα, Παναγία μου. Μ' αρέσει που δεν παρασύρεσαι. PlayStation είναι αυτό. Έτσι. Εγώ δεν πάω χωρίς εσένα. Εγώ, να έρθω εγώ. Εγώ θα έρθω. Θα έρθω να πάμε όλοι μαζί, έτσι, παιδιά. Πώς σας φαίνομαι? Ήταν κοντός ο Μακαρίτης. Για σήκωσε λίγο το χέρι. Πάρα πολύ αστείο. Τι να βάλω, ρε, φόρμα. Αφού το λέει εδώ η πρόσκληση. Ένδυμα επίσημο, ορίστε. Ξεχνιέτε αυτό το κολλιέ, τι λες τώρα. Είχαμε πάει εκδρομή. Ναι, ναι. Θυμάσαι πότε? Όχι, θυμάμαι. Πρώτη χρονιά. Πρωτομαγιά. Πρωτομαγιά, μπράβο. Θυμάσαι πού? Στην Πάρτα. Στη Σταμάτα. Στη Σταμάτα, σταμάτα πια. Τότε είχα χωρίσει. Τι λες, αγόρι μου, άμα τι εμφανίσει, χάνει αυτός. Άμα μιλήσει όμως. Να το. Κάτσε ρε Σπύρο, κάτσε ρε Σπύρο. Γιατί γελάς, Μάκη? Εγώ γελάω. Να βρουν το δρόμο προς τα δίκτυα από αυτό το φάουλ του Ριβάλντο, η κεφαλιά του Γερονική Σφορτίδη. Γκολ, αγάπη μου, γκολ! Έξαλλοι πανηγυρισμοί. Τι ήταν? Γκολ! Προς τα δίκτυα από αυτό το φάουλ του Ριβάλντο, η κεφαλιά του Γερονική Σφορτίδη. Γκολ! Έτσι τι! Έξαλλοι πανηγυρισμοί. Βγήκε αυθόρμητα. Αν δεν ήμουν τόσο αυθόρμητος, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Να τα πούμε. Πείτε κι εσείς να δούμε τι θα καταλάβετε. Ένα, δύο, τρία, πάμε. Καληνημέρα, ναρκώδες κι άνοι. Από ένα τόστ. Χρόνια πολλά και του χρόνου. Πάμε στο θείο Σπύρο. Μόνο τους πρώτους δίνει. Να προλάβουν. Πολύ τσιγκούνιδες οι αδερφοί Μαυροτσούκαλοι. Πολύ τσιγκούνιδες. Μου φέρες ορχήστρα πάνω από το κεφάλι μου. Και φταίω εγώ. Πολύ γλυκούλης είσαι. Μόνο άντρας μου το έκανε αυτό στους μεγάλους μας έρωτες. Κάτσε να σε φιλήσω. Δεν με λυπάσαι. Κάτσε βρε να σε φιλήσω. Όχι, ναι, αφήσω τα κομμάτια. Βόρεια. Τι δώρο θα πάρει στην πεθερά μου, αυτή θα σου πάρει οπωσδήποτε. Τι δώρο να την πάρω, ξέρω εγώ δεν είσαι, τι δώρο να πάρω. Εγώ δεν ξέρω από αυτά. Το πολύ πολύ να πάρω αυτή την εξαιρετική μηχανή που είπε ο Μάκης. Να ξελίσει το μουστάκι της. Ή να της πάρω ένα φήματρο. Όχι, θα της πάρω ένα μπαστούνι. Κάτσε κάποια δουλειά, ρε. Ενθουσιάστηκε. Δεν έχουμε ιδέα. Σπύρος. Τι έπαθε ο Σπύρος? Τώρα στα γεράματα ανακάλυψε το μελόνι το λουκουμά. Τι κάνει? Το ξεσκονίζει το μιλφέι. Ποιο μιλφέι, παιδί μου? Το γυαλίζει το πόμολο. Δεν καταλαβαίνω, τι μου λες? Θα το πω μια και καλή να το καταλάβεις. Τη βάζει την όπιστε. Είναι γκέι ο Σπύρος. Μη φωνάζει, θα μας πάρουν χαμπάρι, θα γελάνε και τα κοτόπουλα στα μέγαρα. Έτσι και το μάθει ο Φώτης, ο Μάκης, τα παιδιά, οι κόρες σου, η μάνα σου. Καήκαμε μετά. Α, η μάνα μου, αυτό ήθελα να σου πω. Και εγώ ήθελα να σου πω για τη μάνα σου. Λίγο μακριά αυτές τις μέρες. Δεν μπορώ, Ελένη μου, δεν μπορώ να είναι συνέχεια μέσα στα πόδια μου. Εντάξει, να δείτε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, αλλά μόνο τότε, έτσι. Έτσι και καταλάβει και για το Σπύρο, δεν μας ξεπλένει ούτε ο Ατλαντικός. Άμα το μπλέξιμο. Μπλέξιμο, λέει, τώρα βγήκε εκδηλωθεί η τρελή. Και η μάνα μου. Όχι, παιδί μου, ο Σπύρος. Έχω καούρες, Διονύση. Ναι, αλλά χωριάτικη χωρίς κρεμμύδι είναι. Είναι γυναίκα χωρίς στήθος. Μεγάλα λόγια μεγάλων ανδρών. Αχ, Παναγιά μου. Ναι, έλα, αγάπη μου. Πού να είμαι, μωρέ, στο συνεργείο είμαι. Έχω μπλέξει, άστα. Έχει φέρει ένα φιλαράκι το αυτοκίνητό του, να του φτιάξει το φανάρι και το θέλει για τις γιορτές. Ναι, έχω μπλέξει, άστα. Ναι. Θα αργήσω. Καλά, Μάκη. Εντάξει, πιες αυτή την πύρα και γύρνα σπίτι, γιατί ο Μίτσος ξέχασε τα κλειδιά του και εγώ είμαι έξω. Κατάλαβες? Βίκυ! Κοίταξε να δεις, Βίκυ, θα έρθω σπίτι όποτε γουστάρω εγώ. Και ας περιμένει ο μικρός, δεν τρέχει τίποτα, εντάξει? Και να βάλεις το φαγητό στα μικροκύματα να είναι ζεστό μόλις έρθω. Άντε, μπράβο! Άμα δεν πατήσεις πόδι δεν γίνεται τίποτα. Φέρω μια μπύρα, ρε Φώτη. Γιατί μας μαλώνεις, ρε? Συγγνώμη, ρε Σπύρο, παρασύρθηκα. Μπαμπά, γιατί ο θείος Σπύρος μελώνει το λουκουμά? Ο θείος Σπύρος μελώνει το λουκουμά γιατί ο λουκουμάς είχε ξεραθεί. Και γιατί γυαλίζει το πόμολο? Το πόμολο το γυαλίζει γιατί το πόμολο είχε σκουριάσει και έκανε πολύ θόρυβο. Ναι, κάτσε να φύγω, θα ρωτήσει κι άλλα αυτός. Εδώ. Τι έπαζε, δεν κουμπάρει, γιατί πας μολόπαντα? Τι είναι, ρε, μα γιατί πετσκάρισες? Άσε, κοιμήθηκα στον καναπέ. Γιατί, καυγαδάκι. Ξέρω εγώ τι της ήρθε. Άρχισε να λέει ότι είμαι ένας τύπος μονότονος και βαρετός. Εσύ? Εγώ, ο βασιλιάς διασκέδασης. Όπου κάνει εντύπωση αυτό. Βέβαια, αμύθηκα. Την είπα λοχεία και έπεσε χοντρός καυγάς. Καλά να πάθετε. Ηθελέστε και παθέστε.
Πάντως εδώ που τα λέω. Μάρκο. Μάρκο. Μάρκο, πού είσαι, παιδί μου. Μάρκο. Αν. Λέω, αν λείψω. Δεν πρόκειται να λείψεις, πατέρα, στις βλακίες. Αν συμβεί το μοιραίο που το βλέπω να έρχεται, θέλω να αναλάβεις εσύ. Εσύ είσαι πια η κεφαλή της οικογένειας. Και θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη. Αν κάνε φορά σου φέθηκα σαν γαϊδούρι. Εντάξει, πατέρα, σε συγχωρώ που πάντα μου φερόσουν σαν γαϊδούρι. Άντε, πάμε τώρα. Πάμε. Τις γυναίκες πρέπει να τις διασκεδάζεις. Να τις ευχαριστείς, να τις απασχολείς. Γιατί έτσι και βαρεθούνε, την κάνουνε με άλλο να μέχρι να πεις κείμενο. Η μονοτονία. Α, έχεις κι άλλο, συγγνώμη. Είναι ο εχθρός της ικανοποίησης. Η καταστροφή όλων των ζευγαριών. Πρέπει να τις διασκεδάζετε. Μίλησε ο οικογενειακός σύμβουλος. Έλενε μου, θέλω να μου κρατάς το χέρι μέχρι το τέλος. Ποιο τέλος, βρε αγάπη μου, έλα τώρα, άντε πάμε. Βλέπω εγώ στο βάθος του τούνελ ένα άσπρο φως να έρχεται κατά πάνω μου και δεν είναι η σύραγγα του Αρτεμισίου. Μην είναι της κακιάς σκάλας. Ένα καιρό που διάλεξε ο Χάρος να με πάρει. Α, θα πει και πείμα. Τώρα που για πρώτη φορά. Μας χάσουν. Έτσι και η Βίκη χάσει εσένα. Πού θα βρει καλύτερο. Έλατε. Το συζητάμε τώρα. Βρε, θα σας πιούν το αίμα με το καλαμάκι σαν το φραπέ. Έτσι θα μείνεις από τον πύργο της πίζας. Αφού έτσι κάρισα. Γαμώ το τι πάθαμε σήμερα. Ας έχω να πάω και στο συνεργείο. Είναι και το συνεργείο. Θυμάσαι που το έχεις στο συνεργείο. Άσε μέρα Διονύση, έχεις όρεξη για πλάκα. Που κάνει τον άλλο που κάνει 100 δουλειές, πώς το λένε το. Το Φώτ. Το Φώτ, δεν θυμάμαι καν όνομα. Πρέπει να έχω πάθει εγκεφαλικό. Πάμε όμως και να μάθουμε και εμείς εγκεφαλικό σε λίγο. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. Ο μπαμπάς, τέτοια ώρα μονηθήθηκαν ντους. Θανάση! Τι είναι καλό μου πατέρα? Τίποτα καλέ μου γε. Πήγαινε στο μπάνιο να κάνεις ένα κρύο ντους. Γιατί? Πήγαινε στο μπάνιο να κάνεις ένα κρύο ντους, καλέ μου γε! Έφυγα! Τι έγινε? Καληνύχτα! Ποιος εσύ? Πάση είσαι καληνύχτα. Ελένη μου, σου έχω πει ότι είσαι πάρα πολύ όμορφη απόψε. 10-12 φορές. Τόσες πολλές. Ναι, αλλά μ' αρέσει. Να σου πω όμως, δεν βάζουμε κάτι πιο ζωηρό. Ο Σπύρος κοιμήθηκε. Σπύρο! Έλα, Διονύση μου φωνάζει, τον είχα ψιλοπάρει. Χορεύει και κοιμάται ο χαμένος. Ρε παιδιά, δεν αλλάζουν μουσική. Όχι σήμερα, τι ρεζίλ είναι αυτό. Ωπα, δεν είμαι καλά, Το κεφάλι μου παρασπάσει. Από το δικό μου θερμοσύμφωνα, έτσι που σαν εκραγή. Χάλια είμαστε. Τι κρίμα, καημενούλια μου, έτσι δεν μπορείτε να δείτε και τον ντέρμπι σήμερα. Για χαρά είμαστε. Ήδη νιώθω καλύτερα εγώ. Τελικά, η μόνη περίπτωση να έχεις τον τέλειο άντρα στο μπράτσο σου είναι να τον κάνεις τατουάζ. Τα παιδιά δεν θα φάνε. Όχι, τα μεγάλα προσπαθούν και αυτά να ξεπεράσουν το σοκ. Πήραν ένα καλό μάθημα και ελπίζω να είναι πιο προσεκτικά την άλλη φορά. Τα μικρά. Τα μικρά ταράχτηκαν και αυτά και τώρα ησυχάζουν, διαβάζουν. Τι κοιτάτε την κλειστή τηλεόραση? Αχ, δεν την ανοίξαμε, μας είχε διαφύγει τελείως. Άνοιξε τηλεόραση. Δεν σε Σπύρο, κάνε κουμάντο. Στόμα είναι, ρε. Βάδι γρήγορα από το σπίτι εδώ να τσεκάρω τη φυσική μου κατάσταση. Και? Είμαι χάλια. Πρόσεξε, μην πάθεις τίποτα στην ηλικία σου. Αυτό. Ναι, γεια σας. Παίρνω για την τηλεόραση που λέτε στην εφημερίδα. Το όνομά μου, θα σας το πω γιατί να μην σας το πω. Μάκης Κοτσάμπασης. Το τηλέφωνο μου, θα σας το πω γιατί να μην σας το πω. Δικό μου είναι. 2-10. Θα κερδίζω. Απαπα. Χάλια είσαι. Και χλωμός και χάλια. Ναι, το θυμάσαι αυτό. Θείο στο χαρά, αλλά πώς αποτρέξουμε, παιδί. Ναι, βέβαια. Έτρεχε να προλάβει το λεωφορείο, δεν το πρόλαβε. Δεν το λέει τόση ώρα, ρε παιδιά, να χαρώ. Πάω στο γραφείο να ξαπλώσω λιγάκι. Άντε, μην έχουμε τίποτα άλλα. Τι τούτη, ρε. Άντε. Σιγά, πάρε φέρε το αυτοκίνητο. Άντε. Θα τη φάτε κι εσείς την κατοίκηση. Όχι, ρε, πάμε να τον αφήσουμε και πέρα, θα φύγουμε, έχουμε δουλειά. Τρώνε τη φλοπότηκα το ψωμί. Για τον κόσμο το ψωμί. Απήγε σε βίρηση. Πόσο του δίνουμε? Άστο, γιατί τα πήρα τώρα. Θα την κόβε τα στιάκια σου. Έλα, κουνήσου. Ναι, κυρία μου. Λυπάμαι, αλλά μόλις πήρανε τον ηφικό. Μου έχει μείνει το βρακί όμως, το θέλεις? Μάκη, γιατί γελάς? Ρε Σπύρο, μου βάζεις μια μπύρα, σου παρακαλώ. Πώς θα το πω στη Βίκη τώρα αυτό? Απλά θα της πεις πήρε μία τηλεόραση και είχε δώρο ένα διαμέρισμα. Ρε εσύ δεν γελάει κανείς, ρε. Μόνο αυτός ο βλάκας γελάει. Ακόμα!
Τι φοράει? Έχουμε και δουλειά, ρε παιδί. Μα ήρθε το μεγάλο μπούτε. Το βάλουμε κάτω, το ξεποκαλίσουμε. Αχ, έχω ένα φοβερό πονοκέφαλο. Κοιμήθηκα. Ήρθε πριν να κρύο πονάει το κεφάλι μου. Για σε εδώ. Τι είναι, σαν να φούσκω στο κεφάλι. Τι φούσκω. Μεγάλο στο κεφάλι σου. Θα με τρελάνε, ένα πονοκέφαλο έχω. Τι είναι και εσύ, ρε. Τι κεφάλα είναι αυτή, αφεντικό. Είχα να θέω εγώ που ξαφνικά του μεγάλο στο κεφάλι. Ναι, το ξέρω. Υδροκεφαλισμό λέγεται αυτό. Ναι. Τρελάτε, ένα πονοκέφαλο έχω. Τι λέτε, ρε. Εσύ, βάλε Διονύση το καπέλο. Α, δεν το κάνει. Προηγουμένω το έκανε. Τι είναι. Δεν ξέρω. Πάω έξω να πάρω λίγο αέρα να αεριστεί το μεγάλο μου κεφάλι. Α. Ναι, ναι. Παιδικό Σπύρο. Σπύρο. Δεν έχουμε νηφικό γάμο το κέρατό μου! Συγγνώμη, ρε Βάσο. Τι γίνεται εδώ, παιδιά? Τι γίνεται? Πώς με έχει θεία, μα. Τι θα πει, για πες να ακούσει εγώ. Λοιπόν, κάτσα να κάνω μια πρόβα, ε. Πες ότι εγώ είμαι Βίκη, έτσι. Γατούλα, άκουσε. Βάλε λίγο τσαμπουκά, ρε. Ναι. Λίγο. Γατούλα, άκουσε. Αυτή την τηλεόραση θα την κρατήσουμε, θέλεις δεν θέλεις. Ωραίο είναι, συνέχισε έτσι. Και έχω και το καλύτερο μέρος για να τη βάλουμε. Πού θα τη βάλουμε, Μάκη μου? Στο καινούριο μας διαμέρισμα. Ωραίο είναι, ωραίο. Μ' αρέσει το στυλ παίξηματος που έχεις. Μ' αρέσει πολύ. Έλα ρε, φοβάσαι να το πεις, ρε. Σιγά μη φοβηθούμε την κυρία Βίκη. Έτσι γουστάραμε, κυρία μου, έτσι κάναμε. Έτσι θέλω, άγριο. Να τι ήρθε, πες το. Αυτός ο Πέτρου έχει πρόβλημα στους προσαγωγούς. Δεν το βλέπω να κατεβαίνει, κυρία Γκή. Μισό. Το διαλύσαμε. Καλώς τον ανθεκτικό. Με έδιωξε από το σπίτι της. Καλά να πάθω που πήγα σ' ο γάμπρος. Έλα, Μάκη μου, κάτσε εδώ, κάτσε, κάτσε. Βρε, Ελένη μου, δεν βάζεις ένα ουισκάκι γιατί είμαι πολύ στεναχωρημένος. Βλέπω. Και κάτι έτσι να τσιμπήσουμε γιατί με τραβάζει το στομάχι μου. Στεναχώρια, βάνε. Αφού είναι πτώμα, δεν βλέπω. Άρεσε το μάτσο. Τώρα αρχίζει τώρα. Για βάλε. Για να το βγάλεις την μπουφάνσο. Μαριέ. Ε, βέβαια, θέλει και δουλειά. Κάτι πρέπει να γίνεται με τον Ντουί. Μπα, δεν νομίζω το καλώδιο πρέπει να φτύει. Να κόψουμε λίγο το καλώδιο. Όχι να το κόψουμε, να το μακρύνουμε. Άμα το κόψουμε, πού θα φτάσει. Μήπως να κλέμε την ασφάλεια, αν πάθουμε καμιά ηλεκτροπληξία. Ναι, ρε, να κλείσουμε την ασφάλεια, μην πάθουμε και καμιά ηλεκτροπληξία. Το βασικότερο είναι να κλείσουμε την ασφάλεια. Μην πάθουμε και καμιά ηλεκτροπληξία. Κάτι άλλο. Καινούρια λάμπα έχουμε. Λάμπα έχουμε. Λάμπα δεν έχουμε. Πού να τη βρούμε τη λάμπα? Τότε κοιτάμε σαν μαλάκες τόση ώρα. Πούμε, θέλω τα κλειδιά του αυτοκίνητου, το χρειάζομαι. Το αυτοκίνητο? Δεν γίνεται γιατί το χρειάζομαι κι εγώ. Έχω να πάω στη Νέα Ζύχνη να δω ένα διαμέρισμα. Δηλαδή, θα μας πάρεις το αυτοκίνητο, μετά θα μας πάρεις και το σπίτι, στο τέλος θα μας πάρεις και το συνεργείο, θα κατεβάσουμε και τα σόβρακα, ε! Μακή! Παιδιά, στο σχολείο είμαστε. Καθίστε, παιδιά, τώρα έχει δίκιο, τώρα ο Μάκης. Εξαφανίζει τις πινακίδες και του περνάς και ένα άλλο χεράκι χρώμα. Δεν κακό. Δεν κακό. Ποτέ. Ναι, αλλά σε έχουμε εμείς κάτι κοινό, ένα παιδάκι, ας πούμε. Λιονταράκι. Γορό μου. Γορό μου, παιδάκι. Συγγνώμη, παιδιά, ήταν κατελημένη άλλη τουαλέτα. Με συγχωρείς που σε ενοχλήσαμε. Δεν με ενοχλήσατε καθόλου. Κάντε δουλειά σας. Συνέχισε, Διονυσάκη. Καλά το πας. Λιονταράκι. Με στεγάλω τώρα. Αυτό σε λίγο θα κοιμηθεί στο κρεβάτι μας. Έχει, ήταν να του φιλοξενήσει η μαμά, αλλά αυτό θέλει να κοιμηθεί δίπλα στα αγόρια του. Έχει λείψει, λέει η οικογένεια. Οι χωρισμένοι. Να ζήσουν οι χωρισμένοι. Τα ακούς το τραγουδάκι. Οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ. Μη λες πως δεν το ξέρεις. Γι' αυτό λουλούδια και ευχές δεν θέλω να μου φέρει. Έλα ρε, χωρισμένοι και βλακίες τώρα. Επειδή πήγα στο δικηγόρο. Έκανα ό,τι μου είπες. Ήμουν ανέμενο. Κατάλαβες, το βάλαμε σπίτι μας νυχτιάτικα το βυσιγότητο με το βατραχή σόβρακο. Το καζανάκι το τράβηξε αυτός. Δεν ξέρω, τα τραβάνε τα καζανάκια οι παραβατικοί καλλιτέχνες. Έχει μπει στην τουαλέτα και έμεινε εκεί ώρα τώρα. Λες να πάθει τίποτα? Ξέρω εγώ. Πάντως πολύ δυστυχισμένος μπήκε, κουνούσε το κεφάλι του, μονολογούσε και κάτι κρατούσε. Του χτύπησες την πόρτα? Ναι, και μου λέει φύγε ρε, κιάσε με στον πόνο μου. Έχει ξηραφάκια εκεί μέσα? Ναι, ένα δικό μου που ξυρίζομαι. Ξέρεις τώρα, άμα τύχει καμιά καλή περίπτωση, έτσι. Άμα τύχει καμιά καλή περίπτωση. Λες να αυτοκτονήσει την κατάσταση που είναι? Με το ξηραφάκι. Αλλά όλα είναι πιθανά για ένα ερωτευμένο. Εγώ μια φορά είχα πάρει ένα. Πήγα να χτυπήσει την πόρτα. Πήγαινε. Να του πεις ότι το ζητάς στο τηλέφωνο. Εσύ μια φορά είχες πάρει ένα. Βολευτήκαμε. Ποτέ δεν ήμασταν τόσο βολεμένοι, πατέρα. Εσύ βολεύτηκες, Μάνο μου. Πραγματικά αισθάνομαι σαν να είμαι σπίτι μου. Και επιφυλάσσομαι. Ο Μάνος δεν ξεχνάει. Σπαθεί ο Μάνος. Για τα γάνη. Να έχετε μια καλή και ήσυχη νύχτα. Ναι, για να έχουμε όλοι μια καλή και ήσυχη νύχτα, πρέπει να τηρήσουμε τους κανόνες αυτού του σπιτιού. Οι οποίοι είναι. Είναι ένας και απαράβατος. Ξαπλώσαμε.
Δεν σηκωνόμαστε. Ούτε για κατούριμα. Ούτε για κατούριμα, μάνα μου. Η γέρικα τώρα τη νύχτα. Υπάρχει γέρο σε αυτό το σπίτι. Μόλις σβήσουν τα φώτα, ξαπλώνουμε και σηκωνόμαστε το πρωί. Καλά, κατάλαβα. Για να δω τι κατάλαβες. Πέφτω. Κοιμάμαι. Δεν ξανασηκώνομαι. Ναι, γιατί έχει υπόψη, μάνο μου, ότι εγώ κοιμάμαι πάρα πολύ ελαφριά. Ναι, μάνο. Και έτσι εξυπνήσω από τίποτα περίεργου στου ρήβου. Πόμολα, πόρτε, βήματα και καζανάκια. Με πιάνουν κάτι νεύρα, αρπάζονται για τα γάνη και ο πιο παροχάρο. Φοβερό. Καληνύχτα, μάνο. Καληνύχτα, Διονυσάκη. Έχει το διάλογο, ρακοτάγκο. Αν δεν είναι όλα υπό έλεγχο. Τι είναι αυτό. Διονύση, με τρόμαξες! Πόσο νερό πίνετε μέσα έξω συνέχεια στην τουαλέτα? 2 λίτρα την ημέρα πρέπει να πίνουμε όλοι μας. Να το πίνετε όλο μαζί το πρωί. Έχεις κάτι? Δεν χρειάζεται. Μπράβο. Δεν υπάρχει κίνδυνο. Θα φτιάξω χιλοποίητες, το σκέφτηκα. Χιλοποίητες! Μα χιλοποίητες! Τελευταία φορά που τον βλέπουμε, Μάνος ξανά ποτέ. Χωρίσαμε οριστικά και αμετάκλητα. Χιλοποίητες! Τρελαίνομαι για χιλοποίητες. Δεν υπάρχει καλύτερο φαγητό από τις χιλοποίητες. Ηρέμησε, χιλοποίητα. Εσύ γιατί τον άφησες το Μάνο και έφυγε? Τέτοια ευκαιρία την αφήνω. Ο Μάνος είναι και λεπούρι. Το καλύτερο παιδί. Καλό παιδί. Τραγουδοποιός. Με ταλέντο. Μακριά χέρια. Τριχωτός. Τι λες, αγάπη μου. Ξέρω εγώ τι λέω. Να σου πω. Ωραίο κοριτσάκι. Τι είπες? Ωραίο κοριτσάκι, λέω. Και πρόσεξε πώς σε κοιτάζει. Όχι, δεν το πρόσεξα. Εγώ το πρόσεξα, εγώ το πρόσεξα εσύ. Γεια, 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 γεια. Τι λες, ρε πατέρα. Έλα να σε γνωρίσω την οικογένεια. Έλα. Σε παρακαλώ. Το έχω. Για να σε θαυμάσουμε. Έλα. Εσύ είσαι ο μικρός Θανάσης. Όχι, αυτός είναι ο Γιαννάκης. Εσύ πρέπει να είσαι ο Μάρκος. Αυτός είναι ο Θανάσης. Δεν το πιστεύω. Εσύ είσαι η Φίλη. Όχι, αυτή είναι η Μαριάννα, φίλη της Εύας. Εσύ είσαι η Φίλη. Όχι, είναι η Εύα, φίλη της Μαριάννας. Και εσύ... Πάντως δεν είμαι η Φίλη. Μάρκος! Το όνομα του πατέρα. Μίλησε το αίμα. Και εσύ είσαι η Φίλη. Όχι, αυτή είναι η Ελένη, η γυναίκα μου. Πώς μπερδεύτηκα, η Ελένη, το αστέρι που φωτίζει αυτό το σπίτι. Εσύ μικρή είσαι... δεν υπάρχει άλλη, εγώ είμαι η Φίλη. Θεία Σένη! Κάτι άλλο, δεν ξέρουν αυτό που δεν θέλετε. Φύγε από εκεί, φύγε! Τι είναι, κύριε Διονύση? Έλατε, δεν είναι τίποτα. Διονύση, έχεις κάτι? Εύα, εδώ είσαι? Εδώ, πού να είμαι? Άμα είσαι εδώ, δεν είσαι εκεί. Τι χαμένα. Πες εφοριακός τώρα, εσύ δεν χρειάζεται να λες τόσες λεπτομέρειες. Αδερφός μας είναι, πετυχημένος επιχειρηματίας. Θα μας συμβουλέψει και σε κάτι, ε. Πώς τα βγάζετε, βγάζετε. Ναι, βγάζουμε, δόξα τον Θεό. Λοιπόν, άντε, να πιούμε στην υγειά μας. Στην υγειά των αδελφών Μαυροτσούκαλων. Γεια μας. Πώς τα βγάζετε. Όχι βέβαια όσα εσύ. Πάντως, βγάζετε. Ξεχνάμε τις προφυλάξεις. Προφυλάξεις δεν ξεχνάμε, έτσι. Ναι, πατέρα, τις προφυλάξεις δεν τις ξεχνάμε. Μπράβο. Τι είναι πάλι? Τίποτα, κάνω εξέδρα για να σε ψυχώσω. Έλα, παιδί μου. Έχεις γίνει πολύ ενοχλητικός, ε. Κοιμούνται στη μάνα σου. Τα μεγάλα όπου νομίζουν καλύτερα. Δεν πάμε και εμείς στο δωμάτιο μας να διασκεδάσουμε λίγο. Όχι, εσύ γιατί πανηγυρίζεις τόσο? Έλεγα μου πως το γλεντάγαμε λίγο απόψε. Όχι. Εδώ είσαι, ρε. Ντροπή σου. Να ανεβάσεις την κοπέλα πάνω στο δωμάτιό σου. Δεν θα ξαναγίνει πάρτι εδώ μέσα ποτέ. Τι λες, ρε πατέρα. Σιωπή. Γαϊδούρι, ξεκαπίστρωτο. Πήγε στο κορίτσι στο δωμάτιο που κοιμούνται τα μικρά σου αδέρφια. Αυτά τα βρέφη που ασχολούνται όλη μέρα με τη Χιονάτη και τον Μπομπ το Σφουγγαράκι. Δεν το ξαναδώ αυτό. Μην το ξαναδώ αυτό. Εμένα με συγχωρείτε. Να περάσω. Έλα, παιδί μου. Να το ξαναδώ αυτό. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Όρμα και μην κολώνεις πουθενά. Και μ' αρέσει που αρχίζεις και ξεχνάς την καταλαβαίνεις πια. Τι με κοιτάς αυλάκα, την ξεχνάς ή την ξεχνάς, παιδί μου? Ναι. Τι ναι? Ναι, την ξεχνάω. Κάνε πέρα να περάσω. Ναι. Ναι, μωρέ, μου ζητήσα να κάνω εξώφυλλο σε γυναικείο περιοδικό και τους είπα όχι. Δεν κάνω γυμνό. Ναι, τους λέω ό,τι άλλο θέλετε εκτός από γυμνό. Γυμνό δεν κάνω. Δεν κάνω γυμνό. Γιατί δεν κάνεις να χαρεί λίγο ο κόσμος?
Δεν έπρεπε. Όχι, παιδί, τι να θυμώσει. Μια χαρά είμαστε, έβεσαι. Αλήθεια, τηλεοπτική συνέντευξη δεν θα δώσει. Αύριο θα δώσω. Και τα βαριέμαι αυτά. Γιάννη, μου κλείσε όμως λίγο το φως γιατί θέλω να κοιμηθώ να είμαι φρέσκα. Αν είμαι σαν παγιάτικο μύρι πρώτη φορά στη τηλεόραση. Τι έγινε, πονάς πουθενά? Όχι, όχι, κλείνω το φως τώρα. Έχουν εγρήψει, Ρασίδα. Ναι. Μην επιμένετε. Γυμνό δεν κάνω. Στο κέντρο, πέρα. Μια μαλλό. Έχω πει. Όλα θα στρώσουμε, λιονταράκι μου. Τι ώρα βγαίνει η εκπομπή? Βρε Διονύση, δεν μπορώ να καταλάβω πώς το κάνεις αυτό. Πάει να γίνει μια τρυφερή σκηνική και το γυρνάς στο ποδόσφαιρο. Πώς γίνεται αυτό? Δεν ξέρω. Τι? Δεν ξέρω πώς γίνεται. Τι? Λοιπόν, την προσοχή σας. Κορόιδο νούμερο 1. Σταύρος ο γάβρος. Έχει το ψαράδικο της γειτονιάς. Λένε ότι στα ψυγεία του είναι κρυμμένα χιλιάδες καλαμάρια. Και 500 ευρώ. Εγώ πιστεύω. Δεν έχω και καμιά σαρδινιέρα να σου πετάξω. Φτιάξε καφέ μόνη σου. Κάτσε να φύγω εγώ. Αναγία μου. Κορόιδο νούμερο 2. Τζανετής. Έχει το μίνι μάρκετ. Δεν πουλάει μόνο τσιγάρα. Όσα βγάζει αυτό σε μια μέρα, τα βγάζω εγώ σε ένα χρόνο. Σε κάθε φιλόλογο που μπαίνει στην τάξη σας, αλλά λέω προς τα παρόν να τα αναβάλουμε. Τι λέτε κι εσείς? Ναι, 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 αναβάλουμε. Αναβολή τώρα! Ανοίξτε. Κορόιδο νούμερο 3. Γιαννάτος. Έχει γραφείο τελετών. Σε μια εβδομάδα καθαρίζει 2 νεκροφόρες ευρώ. Έχει άκρες σε όλα τα νοσοκομεία. Χάλασες. Αυτό το πρόσεξα κι εγώ. Ποτί, βαριέμαι να θυμώσω. Μπορείς να φοβηθείς μόνος και να φύγεις? Ναι. Το φόβησα λίγο παραπάνω. Την οικογένεια, μπράβο. Βάλε μια μπύρα, ρε Φώτη. Τα έχω παίξει σήμερα, ε. Έχω μια καραμπόλα στο μαγαζί, 5 αυτοκίνητα, το ένα πάνω στο άλλο. Όπω λεφτά. Δεν βαριέσαι. Το θέμα είναι πότε θα αρχίσω. Εσύ πριν αρχίσει, μπορεί να μου. Σπύρο. Διονύση, μην πει καμιά κουβέντα γιατί θα γίνει τη Βαγδάτη. Σπύρο. Διονύση! Σπύρο. Εγώ ξέρω την νυχτερινή Αθήνα απ' έξω και ανακατοντά. Τι να μας πεις κι εσύ από τη ζωή σου, μια νύχτα δική μου είναι ολόκληρη ζωή σου. Σολομός. Τερλέγκας. Μια τυροκαφέ. Τι γίνεται, πατέρα? Μετακομίζουν στο απέναντι διαμέρισμα. Αχα, για να δούμε. Κάτσε, παιδί μου, θα μας περάσουν για κουτσομπόλιδες. Ενώ δεν είστε καθόλου. Όχι, βέβαια. Πού αποβάζουν και δορυφορική κεραία. Και μεγάλα υγεία. Τεράστια. Ευτυχώς που δεν είναι τίποτα πουρά, ε. Πιο δυνατά μιλά, δεν σε ακούσαν ακόμα. Ναι, όντως, αυτοί που κατεβάζουν τα πράγματα είναι νέοι. Καλύτερα, μωρέ, ήταν κάτι χρειάζεται εκεί πέρα. Κουτσομπόλες όλη μέρα στο παράθυρο. Και εγώ ένα πράγμα σε χαίρομαι. Τους κουτσομπόλιδες. Καλά, αυτό το έχουμε καταλάβει. Αγόρια είναι ή κορίτσια? Αγόρια είναι. Πού, απογοητεύτηκα. Δεν πειράζει, Θανάση. Θα έρθει άσπρη μέρα και για μας. Η γυναίκα είναι δασκάλα των παιδιών. Πώς θα σου φαίνονται ένα σαλιάρι να τα λέει φαστιβίκ, τι θα κάνεις τότε, ε? Θα του σπάσω τα μούτρα. Πώς τα αλλάζει το συνέστημα. Καθηγήτρια από εδώ να τσιμπήσει κάτι. Ωραία. Οπότε έχω χρόνο, δεν ανήκω ακόμα. Ρε Σιφώτη, πιάς μια μπύρα. Σε 2-3 ώρες θα έρθει τώρα. Δεν πειράζει, μωρέ, περιμένω. Καλά, γεια σου. Γυρίζει τώρα αυτά. Θα τους τα πω ένα χεράκι. Μήπως να καλέσουμε την αστυνομία. Την αστυνομία. Την αστυνομία τώρα να καλέσουμε για κάτι παιδάκια. Καθαρίζουμε μόνοι μας. Δεν ξέρω ποιον έχουν να κάνουν. Δεν ξέρουν με ποιον έχουν να κάνουν. Για τρέχα να σε δουν. Να τους δείξουμε ποιον έχουν να κάνουν. Πάω. Όλα εντάξει, σταμάτησε η μουσική, τέρμα. Δηλαδή καθάρισες? Αν καθάρισα, καθάρισα και μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα. Τι λέω αυτά? Φαίνεται δεν καθάρισες καλά, ξέχασες να πάρεις τις γωνίες. Μπαμπά, νομίζω ότι σε έγραψε. Δεν με έγραψε κανείς. Μάλλον δεν με άκουσαν τι έλεγα γιατί είχαν δυνατά τη μουσική. Αυτό θα είναι. Αφήστε, θα καθαρίσω εγώ. Αύριο. Τώρα κάνει κρύο, πού να πηγαίνω?
Πάμε να κοιμηθούμε, δεν μπορώ να έχω βλακίες. Κάνει κρύο. Ναι, ναι, εντάξει, κάνει κρύο. Ανακατεύεται την αστυνομία. Δεν θέλουν τέτοια αυτοί. Τι θέλουν αυτοί, ρε μάχη. Πρέπει να πας εκεί και να τους φοβερήσεις. Εσύ στα νιάτα σου φοβόσουν κανέναν. Έχει δίκιο σε αυτό, Διονύση. Τώρα κάτσε. Ένα ήταν αυτοί. Πώς ήταν. Τρεις ήταν, αλλά δεν ξέρω τι εφεδρείες είχαν μέσα. Κανένα πρόβλημα. Τρεις εμείς, τρεις αυτοί μπαίνουμε μέσα και θα δούμε πόσα πίδια πιάνει ο Σάκος. Δεν θέλει τέτοια, Σπύρο. Τι θέλει, ρε μάχη. Πες μας. Πρέπει να πας εκεί και να σταθείς απέναντί τους. Να τους κοιτάξεις ίσια στα μάτια. Το ξέρω από το καράτε αυτό. Είναι το βλέμμα της τίγρης. Ξέρεις πόσο αναμετρούνται οι τίγρες και τα λιοντάρια. Θύμισε μου. Λοιπόν, μπαίνει μέσα ο τίγρης, κάθεται. Και παραγγέλει μπύρα. Τώρα, άμα θέλετε, μ' ακούτε. Άσε μας, ρε Μάκη, να κάνω μαλακίες στους ανθρώπους την τίγρη και το λιοντάρι. Αφού ήταν τύφλα. Ωραία. Θα πάμε εγώ και ο Μάκης. Ο Μάκης θα τους κοιτάξει με το μάτι της τίγρης. Και εγώ θα πάρω μια βρεγμένη σανίδα και θα τους κάνω μαύρους. Λοιπόν, θα σου δείξω και κανένα δύο λαβές. Όχι για την ιστάζω, στο Φώτη δείξτες. Διονύση, τα παιδιά, τον πατέρα τους τον ευλέπουν ήρωα. Όπως βλέπει εσένα ο γιος σου. Ακριβώς. Δίκιο σε αυτό. Τα γόρια πρέπει να έχουν ήρωα τον πατέρα τους. Πρότυπο. Αλλιώς γίνονται αδελφές. Πάει και τέλειωσε. Και άμα συμβεί κάτι, μας ειδοποιείς. Ρε Σπύρο, το βασικό είναι να γίνει ξανά ήρωα στα μάτια των παιδιών. Μάκη μου, για να γίνει ήρωα στα μάτια των παιδιών, θα πρέπει τα παιδιά να ξυπνήσουν. Τα παιδιά κοιμούνται. Τι να κάνουν, μας είναι αύριο το πρωί ήρωας. Άμα μιλείς τον άλλο πολιτισμένα, τον εκπολιτίζεις. Διαφωνώ. Και αυτοί, λοιπόν, πάμε να τους αποτελειώσουμε. Κάτσε να φωνάξουν τα παιδιά. Θανάση! Άστο Θανάση. Τι ξύλο είναι αυτό, φίλο, θα ανοίξεις. Θα ανοίξεις κεφάλια. Όπου δεν πει πιο λόγος, πει πει ράβο. Το βασικό στο καράτε, ξέρετε ποιο είναι. Ποιο είναι το βασικό. Κοιτάς τον άλλο στα μάτια και τον ξεραίνεις. Για κοίτα εμένα. Κάτσε ρε μάτια. Κάτσε ρε Διονύση. Ναι, μου τι γίνεται. Πώς είναι ο καιρός στην Αμερική, καλά? Γιατί εδώ μαζεύονται σύννεφα. Θα ρωτήσεις και για το χρηματιστήριο, φέρ το τηλέφωνο εδώ. Έλεγα. Τι εννοώ, τα χάνεις στην αξιοπιστία. Γι' αυτό σήμερα πρέπει να την τελειώνουμε τη δουλειά. Σήμερα το βράδυ θα μαζευτούμε και θα την τελειώσετε τη δουλειά. Τι θα κάνουμε? Θα την τελειώσουμε τη δουλειά. Η μαμά ήταν. Η μαμά, όλα πάνε πολύ καλά. Εμείς θα βγούμε λίγο έξω και ξαναγυρίζω αμέσως. Έχεις κάμερα στο κινητό? Έχω. Άνοιξε την. Γιατί? Άνοιξε την. Έλα, ρε, προχωρά. Φέρ το ρόπαλο εδώ, εσύ, ρε. Και σε συγκρατήσου. Μάκη Τσάν, συγκρατήσου. Θα σαντουίτς. Θα τα στριμώξω. Θα τα φτιάξω. Πού είναι τα σαλάνια, τα τυριά εδώ? Φώτη! Έλα μου! Καλώς τα παιδιά! Πάρ' τι έγινε, έφερες και τα καπέ μαζί σου? Ελάτε παιδιά! Εδώ είναι με τα καπέ, ελάτε! Όπα, όπα! Τι κάνετε μία η ώρα έξω από τα κρεβάτια σας? Κακά παιδιά! Δεν σας μαλώσω! Ακού παλικάρε! Θα ανοίξεις φιλό! Στάπα, δεν κάνει αυτό, αυτό είναι για... Έλα! Επειδή είμαι ένας άνθρωπος πολύ νευρικός, όταν ακούω πολύ δυνατά τη μουσική και αυτή τη στιγμή η μουσική είναι πάρα πολύ δυνατά, κάντε μου τη χάρη, μπείτε μέσα, χαμηλώστε την, για να μην μπω μέσα και τα σπάσω όλα. Γεγέ! Ή το χαμηλώνετε με το καλό, ή το χαμηλώνουμε εμείς με το κακό. Διάλεξε και πάρε. Σύφη, τούτο είναι εδώ, το φοβάμαι. Δυσκολεύομαι να διαλέξω. Κοίτα, εγώ λέω να τους αφήσουμε να εκδηλωθούν. Τι, μόνο εμείς θα εκδηλωνόμαστε? Έλα, δύο όρμα. Ακούω να δεις παλικάρι. Πας φυρί-φυρί να φας κολάρο το στυλοφωνικό. Μπες μέσα και κλείστο το λιμάνι, μην τα πάρω. Συνεννοηθήκαμε, μπες μέσα να τελειώνουμε. Κοίταξε με στα μάτια. Κοίταξε με στα μάτια, μην αφαιρείσαι. Σε λίγο σου έρχεται μια λαβή, σώτοκαν! Όπα, μιλάμε για ξένες γλώσσες. Κάτσε ρε μακιά, καθίστε ρε και στα κρεβάτια σας. Τέρμα η μουσική, μη με αναγκάστε να ξανάρθω. Μη με αναγκάστε να ξανάρθω. Κρυώνω. Κούσε εκεί. Είσαι άντρας, κύριε, ή δεν είσαι. Αλλιώς θα πάω να βάλουμε φούρτες και κολάρ. Άντρες είναι αυτοί που πλακώνονται, έτσι λέει το λεξικό. Έτσι λέει. Και αν θέλεις να ξέρεις, ο ευαίσθητος άντρας είναι μόνο στη φαντασία των γυναικών. Στην πραγματικότητα πρέπει να δείχνει τη δύναμή του, την ορμή του. Σιγά την ορμή, ρε Μάκη. Όχι, θα αφήσουμε τρία τσογλάνια να μας κάνουν ρεζίλι. Ντρέπουμε να κυκλοφορεί στη γειτονιά. Καλά, εγώ ξενυχτάω, εσύ προσβλήθηκες. Άμα δεν έχει περηφάνεια ο άντρας. Εμείς δεν φωνάζουμε, όχι βία στα γήπεδα. Όχι βία στα γήπεδα, όχι όταν σε φτύνουν οι γείτονες, σε φτύνουν και εσύ λες πάλι βρέχει. Ντροπή, ρε Διονύση, ντροπή. Δεν θα χωρέσουμε όλοι εδώ πέρα. Αφήστε, θα οδηγήσω εγώ. Ελάστε, έλα. Μα τη φέρει και ο Αντωνάκης. Μας τη φέρει ο Αντωνάκης. Λες να μας τη φέρει ο Αντωνάκης? Μπράβο Αντωνάκη. Δεν το περίμενα αυτό από σένα, Αντωνάκη. Αντωνάκη, τι γίνεται? Ούτε στρώμα να πλαγιάσω, ούτε φωζιά να διαβάσω, το δικό σου γράμμα, όχι μανούλα μου. Μάγκη, τι γίνεται, έχεις ακόμα το βλέμμα της τίγρης ή έχεις αλλάξει ζώο? Άσε με ρε Διονύση, άσε με. Με παρασύρατε και τώρα μου κάνετε πλάκα. Ούτε στρώμα. Σκάστε ρε.
μαλάκες. Ο άντρας πρέπει να είναι άγριος. Και στο ζωολογικό κήπο να πας, τα άγρια ζώα θα θαυμάσεις. Όχι το κουνέλι. Ηρέμησε λίγο εσύ, άγριο ζώο, ηρέμησε. Δεν μου είπες μεγάλη πόλη του Χιούστον. Πολύ μεγάλη. Οι γιατροί. Καλοί γιατροί. Εξαιρετικοί. Ο Αντώνης, όλα εντάξει. Εντάξει. Όλα. Όλα. Έτσι θα μιλάμε από εδώ και μπρος. Μάλλον. Ωραία. Άντρας που δεν μπορεί να μιλήσει, άστο, να το κλείσουμε το μαγαζί. Πω τώρα. Πάρτε ουίσκι, πήγαινε εσύ, άσου καφέδες. Πάρτε ουίσκι. Πάρτε ουίσκι, πήγαινε τα. Άγριο ζώο. Άντε, μπράβο. Ναι. Κοίτα, για το άλλο θέμα. Πάω το... στη μαμά μου, περιμένει να κρεμάσω τις κουρτίνες. Σωστά, οι κουρτίνες είναι πολύ σοβαρό θέμα, δεν είναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Μήνας ήταν τότε. Ιούλιος. Αύγουστος. Αύγουστος. Και 9 μήνες. Απρίλιος. Μάιος. Μάιος. Το παιδί γεννήθηκε Μάιο. Να μας ζήσει. Κι εγώ προσπαθώ τόσα χρόνια και δεν γίνεται τίποτα. Γιατί. Γιατί είμαι στήρος. Δεν είσαι μόνο στήρος, είσαι και ανίκανος. Κι από αυτό. Ναι. Σούπα, σούπα. Φωτή. Πιάσε μια μπύρα. Και μετά. Και αυτή για... Και αυτή για τι ήρθαν για ξύρισμα στον Μπαρμπέρι. Για ήρθαν. Εσείς τι έχετε. Τεμπέλικα σπερματοζωάρια. Ακούς, τεμπέλικα. Από εδώ του κουμπάρου, πολυμπιονίκες. Τα θερμά μου συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο, μπράβο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τι κάνετε, όλα καλά, εντάξει. Μια χαρά, μια χαρά. Διαβάζετε. Διαβάζουμε, καλέ μου πατέρα. Ναι. Ωραία, συνεχίστε το διάβασμά σας. Άντε, ρε, τι γίνεται, να ξημερώσουμε, έχουμε και ένα μαγαζί. Ρε, εσύ, Διονύση, δεν μπορώ. Γιατί? Το δωμάτιο είναι έτσι κρύο, αν αυτό δεν μου κάνει διάθεση. Μήπως υπάρχει κανένα βιντεάκι. Τι βιντεάκι, ρε, άλλο μάλλον. Άντε, πες μέσα και τελειώνει. Άντε, πράγμα τώρα. Τι κάνετε εκεί. Ο... Δίνουμε χαρτζηλίκι στο Θανάση. Χαρτζηλίκι. Μ' αρέσει αυτό. Στο ρούλι δεν δίνεται χαρτζηλίκι. Εμένα και οι Διονύση με έχουν πάντα να παίξω. Δώστε κάτι και στο ρούλι. Δώστε κάτι και στο ρούλι. Τον ακούσατε. Είπε, δώστε κάτι και στο ρούλι. 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 Να πολέρω έτσι ωραίο. Τι, τρί. Αστράφτη το σπαθί του καβαλάρι σαν τη φώτια. Τη φώτια. Τα σίδερα λυγίζουν και σπαράζουνε τα κορμιά. Τα κορμιά. Και αρπάζει τη σεράχ. Και αρπάζει τη σεράχ. Κι όλοι λένε αλάχ αλάχ. Έιουνε όρσου. Μπράβο, άξιος. Μάκη, πριν πεθάνεις δεν πάμε στο φίλο μου τον γιατρό τον Τζίτζιφα να σε εξετάσει. Τι να μας πει ρε Σπύρο και ο Τζίτζιφας. Τζίφος, στήρος είμαι. Ωρα, κάτσε να σου φτιάξω ένα καφέ, θα σε πάρει χαμπαριδίκη. Κάτσε να σου φτιάξω ένα καφέ. Δεν θέλω καφέ. Τι θέλεις. Θέλω μπύρα. Έχεις πει τέσσερα βαρελιά μπύρες, τέλειωνε ρε. Πρέπει να το μάθουν όλοι ότι είμαι ένας άχρηστος, ένας ανίκανος. Τα ξέρουμε αυτά. Και το παιδί πρέπει να μάθει ότι εσύ είσαι ο πατέρας του. Και αυτή η σιγάνα παπαδιά να ξέρει ότι τα ξέρω. Μη μας περνάει για μαλάκες. Και η Ελένη! Δεν ήμουν! Τελικά ρε μικρή μαγάσα, κατάλαβα, στα νιάτα στη γλέντη της ζωής σου, έτσι. Εντάξει. Δεν σου φτάνανε οι δύο, ταυτόχρονα ήθελες και τρίτη. Δεν καταλαβαίνω. Ελένη μου! Σε σκόμπο, εγώ δεν πήγα ποτέ με την κόρη της φουρνάρισσας στο Λυκαβιτό. Τώρα κατάλαβα γιατί εκείνη την εποχή ήταν γεμάτο το αυτοκίνητό σου με ψίχουλα. Αυτό να απόδειξε ότι πήγα μαζί στο Λυκαβιτό. Ναι, ναι, σου φέρνε ψωμάκι από το φούρνο της μαμάς της. Κρουασανάκια ήταν. Ακρουασανάκια, μπράβο η βουλίτσα. Η κίτσα. Μετά όμως τους είναι πολύ δύσκολο. Είναι όλοι στα κρεβάτια τους. Όλοι πατέρα. Τσεκαρισμένο. Κάρα τσεκαρισμένο. Κάρα. Καληνύχτα. 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 Έγινε κάτι. Τι θα γίνει. Καληνύχτα. Το είπαμε αυτό. Βεβαίως το είπαμε. Καληνύχτα. Άσε με να το σκεφτώ λίγο. Γιατί πανηγυρίζεις πάλι. Δεν καταλαβαίνεις. Κάνε να δούμε, άντε. Ελένη μου, αγάπη μου. Μωρό μου, σου χρωστάω μια υπέροχη νύχτα, ε. Πάμε στο Λυκαβιτό, εκεί δίνεις τα ρεσιτάλ σου.
Λοιπόν, θα κλείσω το θέατρο του Λυκαβητού και θα σου τραγουδάω όλη τη νύχτα. Καλά, καλά, κοιμήσου τώρα και βλέπουμε. Η πρώτη μας νύχτα. Διονύση, ηρέμησε. Άργα θα γυρίσει. Διονύση. Τι δεν διαβάζετε εσείς! Γιατί στο σπίτι του Μίτσου χάλασε το καλοριφέρ και είχε παγωνιά. Τι μη σταματάτε εσείς, συνεχίστε. Βγάλετε και τα υπόλοιπα. Να, εμείς εδώ θα κάτσουμε να φάμε λίγο και πάμε μετά για διάβασμα. Πάμε τώρα για διάβασμα, έλα. Όχι, όχι, καθίστε να φάτε. Τι είναι? Όχι, όχι, τίποτα λέω. Παρόλα τα τέσσερα γκολάκια που φάγατε από την ΑΕΚ, το ηθικό είναι ακμεότατο. Ε, θες να με κρεμπρίσεις? Όχι, όχι. Απαγγείλω, πώς θα απαγγείλω κρεμπρισμένος? Έγινε μια φορά κάτι τώρα και τώρα. Όχι, μια φορά. Ελένη, θα απαγγείλω, πώς θα απαγγείλω έτσι? Εντάξει, μην εκνευρίσεις. Άντε να απαγγείλεις τώρα. Ξαφνικά. Έτσι θα απαγγείλεις. Μα έκανε βρίσκα. Λοιπόν, εγώ. Εγώ στη θέση του. Στο στρατό είχαμε ένα σκυλί στη μονάδα. Βγήκε το πόδι, εγώ το έβαλα. Έλα, κάστε, σκυλίλο φωτσάς του. Έλα. Πού το τραβάς, παιδί μου. Έλα, ρε, δεν είναι άκρη. Τι κράκα το δύο ορθοπαιδικός, είσαι τρελός. Φώτη, ας σε δύο. Ανέβη πάνω σε ένα αντίγωνο, μου απαγγείλει ένα πείμα που είχε γράψει για μένα. Δώσε ένα γεμό στο αυτοκίνητο. Όχι, ο Μάξι ενθουσιάστηκε τι κάνει έτσι. Έγραψες ποίημα! Γι' αυτό έπεσε στον κρεμό, ούτε το διχάκι δεν σ' ανέχτηκε! Θα το λέω αύριο στο συνεργείο, θα πεθάνουμε στα γέλια! Καληνύχτα, Διονύση. Περαστικά σου ευχούμε. Αχ, μην ταράζεσαι, μωρό μου, έπρεπε να τοποθεσία έγινε για μας. Τι είναι, τι είναι αυτό, ρε παιδί? Γεια! Έχετε μια αγγελία στο τζάμι, τι συμβαίνει? Ναι, έχουμε ένα τζάμι στην αγγελία. Ναι, μια αγγελία στο τζάμι, γιατί? Ναι, τελικά έχουμε ένα τζάμι στην πόρτα, γιατί όμως? Ναι. Μίλησε, μίλησε, το πολιτικό γραφείο. Καθίστε να φάμε. Καθίστε. Εμείς οι αντιδραστικοί θα κάτσουμε από εδώ. Καθίστε από εδώ οι δημοκρατικές δυνάμεις. Κάτσε, κομμαντάντε, άστε φυσεκλίκια, κάτσε να φας κάτι. Και η επανάσταση θέλει την πίτσα της. Τρώγε. Πεινασμένο σε βλέπω, καπετάν Μάρκο. Η επανάσταση μου ανοίγει την όρεξη. Πατέρα, μήπως έχεις 50 ευρώ να μου δώσεις? Μήπως να κάναμε μια δοκιμή? Κάτσε, ρε Σπύρο, κάτσε. Εγώ νομίζω ότι πρέπει πρώτα να κάνουμε μια δοκιμή. Αφήστε το πάνω μου, εγώ να την κάνω τη δοκιμή τώρα. Σκάσε εσύ, κάτσε δοκιμή. Ωραία, τι θες? Ο λογαριασμός κάνει 7 ευρώ, αφήστε 10 και στο καλό. Γιατί? Γιατί μας αναστατώνεται, αγόρι μου. Έλα, μην με κοιτάς, έλα, μην τα πάρω. Πάμε να φύγουμε. Α, θυμώνουμε κιόλας. Μην φορτώσω και τα πάρω. Άντε, τα πήρα. Δεν πιστεύω να καλομάθετε και να μου ζητάτε και εμένα τέτοια κόλπα αφεντικό. Άντε μωρή κουλή, θα κάνεις εσύ. Θα κάνεις τέτοια κόλπα. Πάντως, αυτή η κοπέλα έχει κάτι. Τι, τσιμπάς και εσύ αφεντικό? Εγώ σε είχα σε ένα μονογαμικό, θεότυφλο, μούχλα, ξενέρωτο. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Με τα ευχαρίστηση. Τι να σου πω, καημένε. Yeah. Εσύ ρε, πώς και δεν πίνεις μπύρα? Αμάν, τι ρε. Όχι, το ξεχάσα, ρε. Ρε Φώτη, βάλε μια μπύρα, ρε Φώτη, βάλε μια μπύρα, ρε. Κοίτα τώρα, Μάικ, τι θα παθαίνω. Είδες με αυτά και με αυτά με βγάζετε το στόχο μου, ρε. Τελικά το ξέρει το κόλπο. Το ξέρει. Έχει κάτι αυτή η κοπέλα. Βάλτε το ντύσιμο σου πάει. Θα σου πήγαινε και το τζέλ, αν είχες μαλλιά. Έλα, έλα. Άστο, κορίτσι μου αυτό. Άστο. Αυτό θέλει άντρες για να σηκωθεί. Άστο. Ο γέρος ή αποπέσιμο ή αποχέσιμο θα πάει. Μα τι πάθατε? Τίποτα, δεν. Χαλάρωσε. Χαλάρωσε. Το ξέρει το κόλπο, το ξέρει. Αυτή η κοπέλα έχει κάτι, ε. Θα τη χάσω τη δουλειά. Αν τι θα την κάνεις? Ας πούμε και μου είπε όχι. Δηλαδή, αφού κάτσε τώρα, αυτό το όχι δεν ήταν όχι, ας πούμε, χιλόπιτας, δηλαδή σου είπε όχι ή ήταν όχι? Διονύση, το όχι είναι όχι. Εσύ τους το έπεσαι, ας πούμε, έτσι κανονικά ή μήπως τράβλιζες τα μίλαγες? Γιατί να τραβλίζω, γιατί είναι τρομερό τώρα, δεν είναι? Έχεις δίκιο, μωρέ. Σιγά τη γυναίκα δεν είναι για να κάνεις τούμπες. Εμένα μου αρέσει. Κατάλαβα, θα κάνεις τούμπες. Και τι τούμπες? Άσε, θα την τούμπες. Τέτοιο πράγμα, είμαστε στον αδερφό μου, αφού ξέρω ότι γουστάρεις την κοπέλα. Γουστάρω το. Δεν τη γουστάρεις? Τη γουστάρω. Α, το πρόβλημα είναι. Χάρηκα. Και λίγο πιο από εκεί. Αχ, ναι. Και λίγο πιο εδώ. Αχ, αυτό είναι. Μάρκο, έλα λίγο ψηφέρι να σου πω κάτι, παιδί μου.
Έλα λίγο, παιδί μου, σε θέλω. Μου λέγατε θα είναι έτσι, θα είναι αλλιώς, θα είναι χαζί, θα είναι κουτσί, στραβή. Εσύ το έλεγες αφεντικό. Εγώ το έλεγα αυτά, ναι. Είδες πως το κατέβασε όμως το τζινάκι, ε. Μονορούφι. Περίεργο. Έλα, μιλάς για μονορούφια, έχεις πει 140 βαρέλια μπύρες και δεν έχεις πληρώσει και ποτέ. Φωτί, πάρε μια μπύρα, ρε. Πες μου κάτι. Αν αυτές δεν ήταν έτσι ντυμένες, δηλαδή ψηλό, ξεβράκωτες. Και φοράγανε κανιά μακριά φούστα και κανένα ζιβάκο, θα πήγαινε να τις σερβίρεις. Όχι βέβαια, μαλάκας είμαι. Άρα το γυμνό είναι ρεθιστικό, όπως και να το κάνουμε. Δεν πάρουμε τόσο καγκά. Και αυτές τώρα είναι μαθήτριες. Θα πάρεις στην τάξη, έτσι. Αν ζουν τα αγόρια, δεν θα πάθουν κάτι. Δεν θα πάθουν. Τι θα πάθουν. Κολούμπρα. Για πες μας, εσύ που βλέπω ότι έχεις τεράστια πείρα σε αυτά τα θέματα. Άμα βάλεις ένα 17χρονο και ένα 17χρονο μέσα στο μπάνιο μαζί, τι πιστεύεις ότι θα γίνει. Κόλαση. Και νομίζεις ότι εγώ είμαι παλαιομοδίτης και οπισθοδρομικός. Τι είσαι. Αλλά το. Τι θα κάνουμε, δηλαδή. Εγώ σαν επιστήμονας. Και σαν παλιός αριστερός. Ένα έχω να σας πω. Απ' τα χείλη σου κρεπόμαστε. Ξαβρακωθείτε άφοβα. Πανικός, αυτό! Δεν είναι υποχρεωτικό. Όχι βέβαια. Αν τύχει. Ε. Και να περιμένω εγώ πότε θα τύχει. Πω πω κρίμα και ήταν ωραίο τώρα. Είχε κάτσει, είχε μία αυτή. Πω πω. Που την έσπασε τώρα, καλύτερα από την. Να κυκλοφορείτε στο σπίτι γυμνή. Ναι, μου το είπε ο Παύλος, ο ψυχολόγος, το ξέρεις τον Παύλο. Όχι. Α, από τους καλύτερους επιστήμονες. Μου λέει Διονύση, ξεβρακωθείτε όλοι. Ενδιαφέρον αυτό. Για πιάσε και τα αυγά. Α, Ελένη, να σε ρωτήσω. Το γήπεδο της λεωφόρου είναι ανοιχτό. Το βλέπω έρημο. Άνθρωπος δεν πατάει. Σε λίγο δεν θα πηγαίνουν ούτε οι παίκτες. Αστείο ήταν, Ελένη. Αστείο. Αστείο ήταν. Α, συμφωνώ κι εγώ. Τέρμα γυμνισμοί. Εκτός ορισμένων περιπτώσεων. Ποιον. Τι ποιον. Τι ποιον. Ε, ποιον. Τι ποιον. Το δικό μας. Τι ποιον. Αυτό είναι το ποιον. Α, καλά. Αυτόν. Διονύση, σταμάτα να ζητάς τη βοήθεια του κοινού. Έτσι είναι αφεντικό. Άσπρα μαλλιά στην κεφαλή. Κακά μαντάτα γενικώς. Για την πήρα. Άντε, άντε, μπράβο. Πολύ καιρό η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά 50 λεπτά τα έχουμε ανετά. Ναι, ναι. Τι είναι, 5 μέτρα να πας και 5 να έρθεις. Μάκη, πρέπει να σου πω μερικά πράγματα. Όταν λέμε 5x5 δεν είναι 5 μέτρα έτσι και 5 έτσι. Είναι 5 παίκτες από τη μία, 5 από την άλλη. Α, ναι. Συγγνώμη. Πού είναι τα παιδιά? Φώτη, ξέρεις, αυτό είναι το φαινόμενο της υδραυλικής. Το κάνουμε και πείραμα στο σχολείο, στην τρίτη γυμνασίου. Εγώ το κάνω χρόνια. Εγώ μέσα είμαι. Γιατί να μην είσαι μέσα, πώς θα τρέξεις. Φώτη, πιάσ' μια μπέρα, ρε. Τι, άρχισε από τώρα το ζέσταμα. Ε, βέβαια. Πάμε να κάνουμε κανένα δουλειά εμείς. Τι είναι αυτό πείραμα, κάνατε? Το φαινόμενο της υδραυλικής. Το κάνουμε και στο σχολείο πείραμα, στην τρίτη γυμνασίου. Εγώ το κάνω χρόνια. Δεν πιστεύω να την αυτή το μαγαζί. Δεν σου έχω καμία εμπιστοσύνη. Σταμάτα και εσύ, ρε. Σκάρουμε όμως, πάμε. Στίχημα με λεφτά, ε. Λεφτά, ρε. Τζογαδόρι μας, θα παίξουμε μπάλα με λεφτά. Γιατί φοβάστε? Ένας αγώνας 50 ευρώ, πάμε. Εγώ βάζω 100, τα έχεις. 200 ευρώ. Δεν παίζουμε πόκα, ε. Παιδιά, ηρεμήστε, τι 200, δεν είμαστε στο κόκαλι. Σας πω, θέατρο. Τι ώρα θα πάμε στο θέατρο? Ποιο θέατρο? Θα αφήσει το μάτι να πα στο θέατρο. Τι να κάνει στο θέατρο, αγόρι μου? Να δει μια θεατρική παράσταση. Τι θα κλείσε τα μάτια, δεν θα σε πάρει με άκια ο σοφσάιτ. Άστο, αγόρι μου. Κάνε πω δεν το δε. Κλείσε τα μάτια. Μου ξύνει τα μούτρα. Κοίτα, 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 σηκώνει το σημαίακι ο σοφσάιτ. Άστο, αγόρι μου. Κάνε πω δεν το δε. Κλείσε τα μάτια, δεν θα σε παρεξηγήσει κανεί. Παρόλο που πήραμε το πρωτάθλημα, δηλαδή η διαιτησία δεν μα πάει καθόλου φέτο. Καθόλου δεν μα πάει. Βεβαίω, κατά η διαιτησία έχω να πάω στο θέατρο. Εντάξει, αύριο. Για να δούμε, θα έρθείτε αύριο. Θα έρθουν αύριο για να δούμε. Γιατί λένε, αλλά θα έρθουν για να δούμε. Θα έρθείτε αύριο, βουλάκια μου. Θα έρθείτε αύριο. Θα έρθείτε αύριο. Θα έρθουν αύριο, εμείς θα κάνουμε. Τι πατήσαμε, γιατί την πατήσαμε. Σήκω. Διονύση, θα πάω με τη Βίκη. Όχι, όχι, Ελένη, σε παρακαλώ. Βίκη, σε παρακαλώ, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται, Βίκη μου. Τώρα, Βίκη μου, βέβαια, αν επιμένεις να πας. Εγώ θυσιάζομαι, ναι, παρόλο που ξέρετε ότι εγώ, παιδιά, για πρωτοπορία και με τα μοντέρνες παραστάσεις, πετάω τη σκούφια μου. Μας έπεισε. Ρε, Φώτη, βάλε μια. Τον πίστα σε καριδώσω. Ξέρεις εσύ, μωρό. Κάτσε κάτω, ρε. Έχουμε αγώνα αύριο. Ρόλο. Δεν υπάρχει ρόλος. Ο ρόλος φεύγει και μένει ιδεολογία. Έχετε τη φήμη ότι οι γυναίκες σας ακολουθούν σε κάθε σας βήμα. Θα τους σκοτώσω, ρε! Είμαι εραστής. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Έτσι γεννήθηκα. Τι λέει αυτός! Έλα, μωρέ, στάξτε τα μάτια του κόσμου αυτά, αφού ο άνθρωπος είναι... Ξεχνάτε το τελικό κυπέλλου. Τι ρε, μωρέ! Αδερφή, ρε, ολόκληρο χορευτικό έκανε, δεν το κατάλαβες. Το σύνθημά μας... Ναι. Αίτητη αγόρι μου. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία. Έλα ρε Διονύση τώρα, πω δεν βαριέσαι. Τι κέφια είναι αυτά. Διονύση μου, αυτός γιατί είναι πίσω από τον πάγκο μας. Αυτός μια μέρα
Θα μας πάρει το μαγαζί, θυμίσου. Με όλο το σεβασμό, αλλά αυτός πρέπει να την γουστάρει την Ελένη. Γιατί η Ελένη είναι καλή. Τι καλή δηλαδή. Πολύ καλή. Τι πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Έτσι είναι άμα... Λογικό. Αλλά δεν είναι μόνο από αυτό. Είναι και από τις τροφές. Γεμάτες ορμόνες, αντιβιωτικά. Έτσι αποκτούμε στήθος και πρέπει να το κάνουμε κάτι. Άσο στήθος. Μην το κοιτάς. Μια χαρά είναι. Παίζει. Εσύ μου έκανες εξάπορτο. Α, πότε έγινε αυτό το εξάπορτο. Όσα μιλούσα μου έκανες εξάπορτο. Άμα σχολείσαι ανεβαίνω στη σικιά και πουλώ στην ακροατιά τις τρόφες πόρτες σου. Έφαγα πόρτα που λένε κύριε Βάκη. Πάντως και αυτές πρέπει να δείξουν ότι διαθέτουν. Τι διαθέτουν. Ότι διαθέτουν Διονύση ταλέντο. Εγώ τη Βίκη δεν θα την άφηνα να δείξει ούτε βυζί ούτε τίποτα. Γιατί φωνάξανε τη Βίκη για οντισιόν. Όχι. Εστάσου να τη φωνάξουν να δούμε, θα δείξει το βυζί. Να τη δικιά μας τη φωνάξανε και θα δείξει. Βεβαίως θα. Τι να δείξει, ρε. Παίζε Μάκη. Τι να παίξω, αφού μου κάνεις εξάπορτο. Θέλω να παίξω εγώ. Φωτή, πιάσε ένα πήρα στο Μάκη. Από το στόμα μου το πήρες, Διονύση. Εμένα στο μυαλικά και τυνικά χαρακτηριστικά. Τι άλλο θα ακούσουμε, κροκόδιλοι αδερφές. Και αυτός το κατάλαβε. Βγήκαν οι κροκόδιλοι στη ρούγα. Τι λένε, μωρέ. Πάλι έκανες εξάπορτο. Πότε έγινε εξάπορτο, χαμπάρι δεν πήρα. Αφού δεν το ξέρεις το παλιό παιχνίδι, τι θέλεις και. Εγώ έπεσα τάβλη πριν γεννηθείς εσύ. Κι εγώ έκανα φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη, μην το ξεχνάμε αυτό. Ξεχνιέτε αυτό, φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη σημαίνει τάβλη. Καλή δική μου ωραία. Για να συνεννοηθούμε. Είσαι αγρότης και έχεις, ας πούμε, μία χλαδιά που γέννη. Τι θα κάνεις για να την ισιώσεις. Το δεν είσαι πάσαλο. Τι λέτε, ρε παιδιά, θα δώσω το παιδί σε πάσαλο, τρελαθήκατε. Εγώ θέλω να του δώσω αρχή. Κύριε Μάκη, τις δύο τελευταίες αργές τις έπαιξες πολύ εραστεχνικά. Εγώ έπεσα τάβλη πριν γεννηθείς εσύ. Έλα, λέει μου, παιδί. Λοιπόν, συνεχίζω. Γάμα, είναι κλειστές. Δέλτα, είναι πιο πυκνές στις περιοχές που η ένταση του πεδίου έχει μεγαλύτερο μέτρο. Με εδώ σε θέλω. Εξάρες. Έλα. Ασόδιο! Τι κακό το ασόδιο, δεν κακό, μου αρέσει. Πεζέ. Με τι σε πιάνω, με πεντάρες να τες. Μόνο τριάρες να μην φέρω. Έλα. Τριάρες! Διονύση, να φέρω καμιά μπύρα. Πεζέ, Ελένη. Ρε Συμφωτή, πιάσε μια μπύρα. Μπύρα! Πού τα έμαθες εσύ αυτά, ρε. Άκου μπύρα! Ρε Συμφωτή, πιάσε μια μπύρα, ρε. Αυτή ζεστάθηκε. Μιτσάκο, έχει κόμπα Λιμπερταντόρες. Μετά θα ζήσει ο Μιτσάκος. Μιτσάκο, πάμε να φύγουμε. Ναι. Εγώ με τι θα κεράσω τα παιδιά. Βίκη, εδώ στο μπουφάν στο παιδί. Άιντε. Συγγνώμη, θα κεράσω τα παιδιά μπουφάν. Hello, εγώ θέλω λεφτά, Καύσιμα. Καύσιμα ενισχυμένα. Έλα να βγαίνει το χρήμα. Και όχι τσιγκουνιές, γενέθλια έχω. Έλα, ευχαριστώ πολύ. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Φύγαμε. Στο καλό να πάτε. Γεια σας, Ρεσί, πόσα λεφτά πήρε αυτό. Καλημέρα, πατέρα. Καλημέρα. Ποιοι είναι αυτοί. Καλημέρα σας. Θα ήθελα κομφλέξ μεγάλα, παρακαλώ. Τι πάθανε αυτοί. Τι πάθανε. Εσύ τι έπαθες, παιδί μου, και είσαι σαν τον Γιώργο Τράγκα μικρό. Τίποτα δεν έπαθα, πατέρα. Είμαι μια χαρά. Μια χαρά. Η ιστορία που δίνουμε σήμερα είναι το αγαπημένο μου μάθημα. Μην με κοιτάς έτσι, πατέρα. Είναι το αγαπημένο μου μάθημα. Κι εγώ, πατέρα, ήθελα να σας πω ότι μετά το σχολείο θα παρακολουθήσω την ενισχυτική διδασκαλία και μελέτη. Έβαλα στόχο στη ζωή μου να αριστεύσω. Πατέρα. Μέγας είσαι, κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου. Μπράβο, Θανάση μου, μπράβο. Σας ευχαριστώ πολύ, μητέρα. Φάτε όμως, γιατί θα αργήσουμε, βρε παιδιά. Αυτοί πρέπει να ετοιμάζουν κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Έτσι φαίνεται. Ενισχυτική διδασκαλία και μελέτη. Καλές, θα μας πεις σε λίγο ότι θα κάτσεις στο κατηχητικό. Έχω ήδη ρωτήσει για τις ώρες. Κάθε Κυριακή πρωί μετά τη λειτουργία. Μάλλον ετοιμάζουν πραξικόπημα. Πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας. Προσευχή δεν θα κάνουμε πρώτα, πατέρα. Υπάρχει οργανωμένο σχέδιο. Δεν σε πειράζει. Να σου πω, για δες το λίγο. Εσύ καθισμένος κάτω από μία ομπρέλα. Η θάλασσα σκάει κάτω από τα πόδια σου. Σιγά, ρε, σιγά, με έβρεξες. Ναι, καλά, κορόιδευε εσύ. Είναι μελαχρινή, γύρω στα 35-40. Μπορεί και 45, είναι έτσι, αντάρταρο γυναίκα. Σοβαρή. Είναι κοινωνική λειτουργός που έρχεται και προσέχει τη μάνα μου, ξέρεις, αν όλα είναι καλά. Άρα θα μας τρελάνεις. Η μάνα σου δεν είναι σε οίκο Ευγυρίας. Όχι. Τι όχι. Ναι, νομίζω που τη βάζω κάθεται από τον Νίκο Ευγυρίας στο σπίτι, από το σπίτι του Νίκο Ευγυρίας, τρέχω κι εγώ. Φτάνει. Να σου πω, στο Σπύρο τα είπες αυτά. Ναι, αλλά του την περιέγραψα έτσι λίγο πιο τσαπέρτονο κολοσφυρίχτρα για να τον δελέασω. Καλά έκανες. Αυτή τον ξέρει, τον έχει δει. Έχει έρθει μια φορά για καφέ, αλλά αυτός έλειπε. Της είπα ότι είναι από καλή οικογένεια. Αυτό είναι αλήθεια. Και ότι είναι ανοιχτοχέρης. Αυτό είναι ψέματα. Σαν πως το ξέρει αυτή. Αυτό να πεις.
Δεν του κάθε γυναίκα του Σπύρου. Τζάμπα η χιλόπιτα που θα φάει. Ναι, μα αφεντικό, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Και επίσης για όλους έχει ο Γιαραμπή. Α, το Γιαραμπή, α, το Γιαραμπή εκεί που είναι. Εσύ, γιατί τα κάνεις όλα αυτά από την καλή σου καρδιά? Άμα έχω μέσω την κοινωνική λειτουργό, μπορεί να πάω κι εγώ διακοπές ο Καημενούλης. Αλλιώς, από το σπίτι στον Νίκο Ευγυρίας, τον Νίκο Ευγυρίας στο σπίτι. Τόδαμε αυτό. Να δω. Δεν το βλέπω, Σπύρο μου, δεν το βλέπω. Συγκεντρώνουμε πολλά προσόντα. Όπως? Η Βίκη καθηγήτρια, εγώ επιχειρηματίας. 10 θα μας δώσουν, όχι ένα. Η Βίκη καθηγήτρια, εσύ? Επιχειρηματίας. Για σένα λέμε πάντα. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Όχι, γιατί νόμιζα ότι μιλάει για κάποιον άλλο. Με το ραντεβού αφεντικού. Τι κάνετε εδώ εσείς? Εσύ τι βλέπεις να κάνουμε? Διαβάζουμε, καλό μου πατέρα. Ψάχνεις τίποτα? Αυτή η μπλούζα είναι καινούργια? Η μπλούζα αυτή είναι καινούργια, ολοκένουργια είναι. Τώρα την πήρα. Το ξέρα. Πριν 3 χρόνια. Αν μας πεις τι ψάχνεις, μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Τι μου λες, Θανάση? Σ' ακούω, καλό μου πατέρα. Εσύ που τελευταίες μέρες έτσι σκοτώνεις το διάβασμα, μήπως βρήκες τίποτα λεφτά για να αγοράσεις βιβλία, δυναμητάκια, στρακαστρούκες, καναμιδράλιο, καμιανάρκι? Πού τέτοια τύχη, ρε πατέρα? Πού να βρω λεφτά να αγοράσω όλα αυτά? Επειδή φυτρώσαν κάτι λεφτά, έξω λέω μήπως άπλωσε το χέρι σου και... Όχι. Δεν μου λες εσύ... Μάρκο! Πατέρα! Μήπως, παιδί μου, βρήκες τίποτα λεφτά να αγοράσεις τζέλ, κανένα μαγιό, να κεράσεις καμιά κόμενα? Όχι. Εμένα δεν θα με ρωτήσεις? Εσένα θα σε ρωτήσω σε μερικά χρόνια να μεγαλώσεις. Λοιπόν, ακούστε με προσεκτικά. Το παιχνιδάκι που παίζετε, δηλαδή τα καλά παιδιά, θέλω να το παίξετε κάποια στιγμή όταν θα μας επισκεφτεί μια κυρία. Τι κυρία? Μια κυρία που πρέπει οπωσδήποτε να εντυπωσιάσουμε. Μου, θα σας πω λεπτομέρειες όταν έρθει. Εντάξει. Και αερίστε λίγο εδώ μέσα, ανοίξτε λίγο το παράθυρο. Η κατάσταση είναι αφορητή. Εγώ πηγαίνω. Μήπως θα τη δοκιμάσεις κιόλας? Πάω να πάρω ένα κινέζικο λεξικό να δούμε τι θα κάνουμε. Κάτσε πιο εκεί, έτσι στάζει. Η ηλικία τους κάνουν ό,τι τους καπνίσει. Μέρα παραμέρα έτσι μας τον εφέρνουν. Ναι, έτσι είναι. Το κακό είναι ότι νομίζουν ότι διασκεδάζουν. Δεν είναι διασκέδαση. Πίνουνε και μετά χουφτώνονται και παλαμουτσιάζουν. Βέβαια. Βέβαια τα παιδιά σε αυτή την ηλικία μπερδεύονται σχετικά με το καλό και το κακό. Αν όμως έχουν το καλό παράδειγμα μέσα στο σπίτι τους, τότε όλα διορθώνονται. Να το καλό παράδειγμα. Ο Μάκης. Ο Μάκης δεν πίνει ποτέ μέσα στο σπίτι και μπροστά στο παιδί. Θέλει να πει, έρχεται εκεί στην πυραρία που έχουμε τον αδερφό μου, πίνει καμιά 40 μπύρες τζάμπα και μετά δεν μπορεί να φύγει και κοιμάται εκεί μέσα 3-4 μέρες. Εμείς δεν έχουμε συναγερμό. Το Μάκη έχουμε. Τι μου λέτε? Για έρχεται. Έχω 3 υπέροχα αγόρια. Υπέροχα αγόρια και 2 απ' τα άλλα. 2 κορίτσια. Παιδιά. Τι είναι αυτό? Το έφερε ένας Πάρης για την Ελένη. Πάρης, Ελένη και εγώ ποιος είμαι? Ο Μενέλαος. Γιατί δεν γελάτε, παιδιά? Είναι ένας ζωγράφος. Η Εύα βγήκε να τσιμπήσει κάτι με τον καλλιτέχνη. Ποιο καλλιτέχνη? Τον Πάρη. Βγήκανε μαζί? Ναι, βγήκανε μαζί. Αφού της είπε πόσο ωραία γυναίκα έχει γίνει, τι κουφετάκι, τι κουκλάκι. Δεν έχω ξαναδεί μεγαλύτερο λιγούρι από τον Πάρη. Έτσι είναι! Ελένη, πού πήγε τώρα? Ελένη! Ή μάλλον όχι. Τι όχι? Η Ελένη θα αρχίσει τα κουλτούρ μουλτούρ, η μεγάλη τέχνη, η μικρή τέχνη θα με του πάρει. Και τι θα το αφήσεις έτσι το θέμα? Αυτός ο τύπος δεν ζωγραφίζει, κάνει κι άλλα. Τι άλλα κάνει? Κεντάει σε μεδάκια. Κεντάει σε μεδάκια. Πατέρα, σοβαρέψου, δεν καταλαβαίνεις. Ασκήσεις. Τι έγινε, παιδιά, γράψαμε καλά? Ναι, βέβαια. Γράψαμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, εγώ έγραψα σχεδόν όλα τα θέματα. Δηλαδή, εγώ έγραψα περίπου τα μισά θέματα. Δηλαδή, εγώ έγραψα κάτι λιγότερο από τα μισά θέματα. Δηλαδή... Δηλαδή... Πάω να διαβάσω τώρα. Δηλαδή... Πιο απ' όλα. Χέρια μου! Τι καθόμαστε, πάμε να το πιάσουμε στα χέρια σου! Άντε πάμε, γιατί έχω καιρό να δείξω το βλέμμα της τίγρης. Όχι, κατάλαβα, πάλι εμάς θα κλείσουμε. Να πάτε! Να πάτε και να μην τον φοβηθείτε. Εγώ δεν μπορώ να έρθω, έχω μια δουλίτσα να κάνω. Εδώ παίζεται η τιμή του Μαυροτσουκαλέου και εσύ έχεις μια δουλίτσα? Έχω μια πολύ σημαντική δουλίτσα να κάνω. Πιο σημαντική από την Ελένη και την αδερφή σου? Και την τιμή της οικογένειας! Καλά, θα έρθω, αλλά για λίγο όμως. Πάμε, ρε. Άντα, Γιώργια!
ξέρει που θα πάμε. Θα μπει να ρωτήσει τώρα. Πού μάνε αυτός ο τύπος! Προχώρα, καπετάν Τίγρη, προχώρα! Έλα. Αρχίσεις. Μάρκο, τσκάλα. Τσκάλα, γρήγορα, να δούμε τι κάνει αυτός ο αλίτης μέσα. Πρόσκεψε, σιγά σιγά. Σιγά σιγά, παιδί μου, στο Κόσοβο ακούστηκες. Δηλαδή, αν σου έλεγα ότι είμαι ερωτευμένη με τον Μάρκο και μου έσπασε τα νεύρα γιατί θα πήγαινε σήμερα με τη Ραλού τη φιλόλογο στο ξενοδοχείο να βγάλουν τα μάτια του, θα με πίστευε! Το τηλέφωνο μου ήταν δέντρο. Ξαναπέστε αυτό. Τι έγινε. Αυτό που είδα δεν έχει προηγούμενο. Είναι μόνο η Εύα και η Ελένη. Εγώ μόνο την Εύα είδα. Θα το σκίσω τον αλήτη. Για να κάτσε να δω και εγώ ρε. Τι να δεις ρε. Για να δείρουμε ήρθαμε ή να πάρουμε ματί. Κάτσε αγόρι μου να δω εγώ. Έτσι. Άκουσε με καλά. Αυτό βγάλτε από το μυαλό σου αυτή τη στιγμή. Τέλειωσε. Διονύσης Μαυροτσούκαλος. Διονύσης Μαυροτσούκαλος. Ποιον φωνάζουν? Εσένα. Τελείωσε. Έρχομαι. Μάνα. Για να κάτσω να δω και εδώ. Τελικά όλοι θα δουν. Α, τι γίνεται? Α, είπα να πάρω και μια άλλη έκφραση. Βλέπετε καλά ή να φέρω κιάλια? Φέρε. Κατεβείτε ρε κάτω, κατεβείτε κάτω ρε λιγούρι. Διονύση, αυτό που είδα δεν έχει προηγούμενο. Δεν το άκουσα αυτόν αδερφέ. Αυτό που είδα αδερφέ δεν έχει προηγούμενο. Η ηλιθιότητά σας δεν έχει προηγούμενο. Να σκοτείτε να φύγετε, θα καθαρίσω μόνος μου. Σίγουρα? Σίγουρα. Σοβαρά μιλάς? Πολύ σοβαρά. Ωραία, ξέρεις που θα μας βρεις? Ξέρω. Διονύση, το νου σου, Μολύβι είναι αυτό? Ναι, μολύβι. Ναι. Καλό είναι, μ' αρέσει. Ναι, είναι πολύ καλό. Είναι για την έκθεση μου στο Παρίσι. Σε ποια γαλερία θα την κάνεις? Είναι δίπλα στο Σικουάνο. Εκεί θα σε βρούνε και σένα. Γεια σας, Τασί. Ποιος είναι αυτός? Θέλετε κάτι? Ναι, θα ήθελα μια πληροφορία. Σας ακούω. Το συνεργείο εδώ απέναντι, πότε ανοίγει? Πες πότε ανοίγει το συνεργείο. Αυτός ο Λαμαρινάς απέναντι, αυτός δουλεύει μόνο με ραντεβού. Πλοίο τα μεγάλα. Σε ποιο πλοίο, σε αυτό? Όχι, σε αυτό που φεύγει εκεί. Σε αυτό! Ναι, και τα μικρά τα πήρε πίσω να τα πάει στο χωριό του πατέρα σα. Ελένη μου, ξέρει τι λες. Λέω ότι επιτέλους θα κάνουμε το μήνα του Μέλτος. Θέλαμε έναν ολόκληρο χρόνο. Ρε Διονύση, με εκείνο το απόγευμα που με έψαχνες, αυτό κανόνιζα τις διακοπές μας. Κανόνιζε, λέει, τις διακοπές μας. Δεν υπάρχει ένας υπεύθυνος εδώ να σταματήσει αυτό το πλοίο. Μα τώρα τι έπαθες, τρελάθηκες? Εγώ τρελάθηκα, εσύ δεν με τρελάνεις. Αυτοί οι δύο δεν πρέπει να πάνε διακοπές μαζί. Δεν είναι δύο, είναι τέσσερις. Οι δύο από τους τέσσερις. Η Εύα με τον Μάρκο δεν πρέπει να πάνε διακοπές μαζί. Διονύση μου, 17 χρονών παιδιά είναι. Κάποια στιγμή θα πάνε μόνο τους διακοπές. Αυτό με ανησυχεί, που πάνε μόνο τους διακοπές. Δεν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος να σταματήσει το πλοίο. Πού πάει αυτό το πλοίο? Στο καλό, Διονύση μου, στο καλό. Δεν υπάρχει ένας υπεύθυνος να σταματήσει το πλοίο. Κανείς διαλύθηκε το λιμάνι! Χριστέ μου! Δεν αρχίσαμε καθόλου καλά, Διονύση. Τι θες να πεις, Ελένη μου? Δεν αρχίσαμε καθόλου καλά, Διονύση. Πιο συχνά από όλους μας, βέβαια. Ο Θεός φαίνεται να ξεκαρδίζεται με τα σχέδια του πατέρα μου. Έλα, πατέρα μου! Φτάσατε? Τώρα είμαστε ήδη στην παραλία. Πες μου, τι πίνετε μπύρες? Πίνουμε μπύρες, ναι! Τι κάνετε? Όχι. Εννοούσα ότι περνάμε τόσο καλά και είμαστε τόσο χαρούμενοι που είναι σαν να πίνουμε μπύρες. Ας το μπουκάλι κάτω. Μάλιστα, πατέρα μου. Άκουσε προσεκτικά. Την αδερφή σου δεν θα την πλησιάσει τα 5 μέτρα. Θα είναι πάντα ανάμεσά σε αυτοί οι δύο κοπρίτες που έχετε μαζί. Εσύ θα κοιμάσαι στη μία άκρη της παραλίας και η Εύα στην άλλη, κατάλαβες? Και μην αντιληφθώ το παραμικρό, θα σε στείλω στο χωριό να μπω και σηκώτα του παππού. Κατάλαβα, πατέρα μου. Τι είπαμε για το μπουκάλι? Ναι, πατέρα μου. Αλήθεια, τα παιδιά τι να κάνουν τώρα? Τι να κάνουν, βρε Διονύση, θα τρέχουν σε καμιά παραλία και θα χαμουρεύονται. Όχι, και εσύ τι να κάνουν και τι να κάνουν. Άντε, δίσου κι έλα. Πρέπει να κολυμπήσουμε τώρα που είναι ζεστά τα νερά. Έλα, μην κρυώσουμε. Έλα. Ωι, Γιούρια! Πού η Γιούρια? Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν έχουν γονείς αυτά τα παιδιά. Βρε Διονύση μου, παιδιά είναι. Άμα δεν τα κάνουν τώρα, πότε θα τα κάνουν? Έντε. Διονύση, να σε ρωτήσω κάτι. Τι? Γιατί οι Έλληνες είμαστε τόσο καλοί εραστές? Και ειδικά οι μαυροτσούκαλοι? Και ειδικότερα εγώ? Όχι, δεν ήθελα να σε ρωτήσω αυτό. Τι σας έχω? Πρόγραμμα! Πρόγραμμα! Σα
δασκάλου το γύρο του νησίου. Τι παραλίες, τι ξεκλήσια, τι μοναστήρια, να σπάς τα μεταλλεία. Μια ιδιαίτερα έτσι προχωρημένη σκέψη. Εκτός και αν... Εκτός και αν τι, Διονύση? Αν έπαιρνες τηλέφωνο τα παιδιά να βρεθούμε όλοι μαζί στη χώρα. Βρε Διονύση. Πάρε τηλέφωνο, σε λίγο όλοι στη χώρα. Αυτό εννοούσες τον έλεγες προχωρημένη σκέψη? Ακριβώς. Δικά μου, τρία βιβλία και ένα τετράδιο. Τα υπόλοιπα τα ξεχνούν στο σπίτι. Ναι, είδα και εσένα που τα θυμήθηκες. Τίποτα δεν έπαιρνες. Όλα εδώ τα έχω, γόρμο. Εδώ, εδώ. Πώς έρχεται? Για να μου δανείζετε τίποτα ευρώ? Ούτε να το συζητάμε. Ούτε να το συζητάτε. Ωραία. Ό,τι ξέρω έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια, γι' αυτό προλάβετε. Άκουσες, Διονύση μου, έρχεται ο Πίτερ Γκάμπριελ. Έρχεται. Ναι, και έχουν μείνει λίγα εισιτήρια. Ποιος είναι αυτός? Καλά, δεν ξέρεις τον Πίτερ Γκάμπριελ? Επειδή ξέρω πολύ κόσμο, πως δεν μου έρχεται τώρα ίσως. Ο Πίτερ Γκάμπριελ γεννήθηκε. Κατάλαβες? Ε! Κατάλαβα. Σκουπίσου. Λοιπόν, και αν πάει καλά η επιχείρηση, το κάνω franchise αλυσίδα με καντίνες. Και θα επεκταθώ και στην Ευρώπη. Ωραία. Ανοίγονται νέοι ορίζοντες, παιδιά. Διονύση. Σ' ακούω. Πιάσε μια μπύρα. Σπύρο. Κι εγώ σ' ακούω. Σώθηκα με αυτό που σκέφτηκα. Έλα, βγάλτε στη μέση από τα σάντουιτς. Πώς θα βάλω τα σάντουιτς? 2,5. 2,5! Κανονικά είναι 4, μην πω το λιγότερο 5. Αν και πρέπει να βάλουμε 6, διότι είμαστε στο Καραϊσκάκι, στο γήπεδό μας, κύριε. Κατάλαβες, είναι καλή πιάτσα. Πρώτο τραπέζι πίστα. Αν το στρογγυλέψω στα 10. Μάκη, είσαι γεννημένος για αυτή τη δουλειά. Γεννημένος. Άντε, πάμε για καμιά δουλειά. Αλλά. Ναι. Μόλις τη δεις θα τη μαγκώσει από τα μαλλιά για να καταλάβει ποιος είναι άντρας. Ναι, αυτό θα κάνω. Η μαμά είπε να βάζουμε και ένα πολύ ψηλό κομμάτι ντομάτα. Η μαμά είπε να βάζουμε και λίγη μαγιονέζα στο πάνω μέρος και στο πάνω μέρος. Με ποιους έκανες παρέα στη Μύκονο, γιατί πολύ σπάει ο καρπός? Κανα δύο φορές συνάντησα το Φιλιππίδη. Έλα Παναγία μου, και τι είναι αυτό το πράγμα? Ποιος είπες ρε τρακαδό, ρε, δεν έχεις πει όσο τον εγκαφέ ούτε μία μπύρα? Εγώ δεν έχω πληρώσει. Εγώ δεν έχω πληρώσει. Εσύ ρε, βλέπεις κανέναν άλλον? Εγώ δεν έχω πληρώσει, ρε. Όχι, εγώ ποτέ πληρώσα. Αλλά θα τα πληρώσω όλα μαζί. Πάρτε τα λεφτά και μοιράστε τα όπως θέλετε. Και άμα με ξαναδείτε εμένα, να μου τρυπήσετε τη μύτη. Και να ξέρετε, με χάσατε από πελάτη, ε. Αχάριστη. Αχάριστη. Λοχαρές. Θες να πληρώσεις, αγόρι μου? Ωραία. Ναι, λέγε μου, γιατί έχω και δουλειές. Χρέη Μάκη τα τελευταία 3 χρόνια. Μπύρες. Συνέδω. Και μπύρες. 1.275 ευρώ. Έλα κι άλλο. Έχεις ένα μέτρο. Εδώ είσαι, όπ. Όχι. Έλα, τώρα που ήρθες. Θυμάσαι κουκουβάγια, εσύ δεν κοιμάσαι καθόλου. Μπαθα. Εδώ είναι σίγουρα πέρασμα. Εδώ φοβερό πέρασμα, χαμός, δεν βλέπεις. Στο Μάκι πληρώνεται ένα σάντουιτς, παίρνετε 2 και το αναψυχτικό δώρο. Αυτό είναι από τα δικά μας τα σάντουιτς που φτιάξαμε το πρωί. Λοιπόν, σε εμάς πληρώνεται ένα σάντουιτς και παίρνετε 2. Σιγά ρε, μη χαρίσουμε και την καντίνα. Αφεντικό τρελάθηκε! Πληρώνετε ένα σάντουιτς και παίρνετε 3! Σε εμάς πληρώνετε ένα σάντουιτς, παίρνετε 4 και το τζιγδέμογλου! Φάτε τώρα και πληρώστε το Δεκέμβρη άτοκα και με δόσεις! Κολλώσαμε κοτούλες! Γαύροι, ρουφιάνοι, κοτόπουλα με κάλλη! Τι είπες, Μάκη? Αλλαξοπίστησες, μωρή, κρυφό, πράσινη χαμούρα! Εδώ, κύριο, τάχος μου. Εμένα με λένε Τσιγδέμογλου. Απάνω του! Μη μετράς, 8 διαφορετικά κραγιόν. Είναι πλήσιμο αυτό, ρε.
Εγώ φταίω που πασάλι για να βγουν έξω να πιούνε μια μπύρα. Πάθω κανένα χολέρα εδώ μέσα. Και από εδώ και πέρα θα πληρώνω κιόλας. Μια μπύρα μεγάλη, παρακαλώ. Ελά ρε, παρακαλείς και αηδίες. Παρακαλείς. Μου βγάλεις και λεφτά. Βάλτε μια μπύρα. Κάντε ρε. Βάλε μια μπύρα εκεί πέρα να πιούμε στην υγεία μας. Στη φιλία μας, ρε, την αθάνατη. Στην υγεία της φιλίας αθάνατης θα τσέπωσε γρήγορα, γρήγορα. Καλημέρα. Ω, καλώς τον Παύλο. Καλώς τον Παυλάρα, την ψυχολογάρα μας. Βάλε μια μπύρα στον Παύλο μας. Ε, όχι, τόσο πρωί. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Βάλε μια μπύρα στον Παύλο. Γαλαντόμος ο φίλος ο παντοτινός. Λοιπόν, Παύλο μου, θα έρθουμε. Αλλά μια και θα είμαστε εκεί. Να ψήσουμε την Ελένη, να κάνουμε κανένα παιδάκι. Μην κουβαλιστούμε εκεί τζάμπα. Ε, Παυλάρα, μεγάλε. Εσύ, Παύλε μου, να φέρω κι εγώ τη δικιά μου. Να την πείσεις να μην έχει πονοκέφαλο όλη τη βδομάδα. Άντρες είμαστε κι εμείς, θέλουμε να μαρσάρουμε. Γιατί έχει πονοκέφαλο? Και γιατί να μαρσάρετε? Σβήσε, δεν είναι. Παύλε, ας τα μαγνητικά παιδεία και πες μου τι θα γίνει, θα μαρσάρουμε? Θα μαρσάρετε, Μάκη. Δεν είναι. Πάντως εγώ, αν δεν μαρσάρω και δεν το τρέξω το εργαλείο, δεν φεύγω από εδώ μέσα. Θα μαρσάρετε, Μάκη. Είπαμε, θα μαρσάρετε. Εκεί. Γιατί στην αρχή όλα είναι με λιγάλα. Το κάνεις κάθε μέρα σαν κουνέλι. Κάθε μέρα σαν κουνέλι. Αλλά μετά, μια φορά τη βδομάδα και αν. Όχι, αυτό το πω. Αν δεν έχει τίποτα καλό η τηλεόραση, αν δεν έχει πονοκέφαλο η κυρία, και πώς το λένε αυτό που σας πιάνει τα νεύρα σας και δεν μπορούμε να σας μιλήσουμε κιόλας. Συγχαρητήρια. Και δεν θέλω να μείνω άλλο μαζί. Έτσι, μπράβο, ναι, πήγαινε. Παιδιά, η χαρά της ζωής, αυτό είναι. Παιδιά, έρχομαι. Θα σας πάρει ο διάλογος και θα σας σηκώσει. Και μάζεψε και το τραπέζι. Θα κοιμηθώ στο καναπέ του σαλονιού και θα πίνω μπύρες όλη νύχτα. Θα βλέπω το κυμαρτέρ με ζώα. Και θα τρώω και πατώ σε λένε να κάνω ψίχουλα παντού. Και δεν θα μαζέψω και το τραπέζι. Δεν μιλάω, αλλά. Πνίγε και είπα να δω κάνω ντοκιμαντέρ. Ντοκιμαντέρ, κατάλαβα. Είμαστε και οι δύο σε γάμα με κρίση. Ζεσταίνεσαι? Όχι, λέω να πέσω μαζί σου. Α, ωραία. Α, πολύ ωραία. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι. Μπράβο. Είμαι την Ελένη, κοιμάμαι, είμαι σένα, το ίδιο είναι. Στη μυσική σου ακόμη, δεν σχέρω. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι. And I give a bit of love to you. And your eyes like a laser. Έτσι θα κοιμηθείς, διαγώνια, θα πιάσεις όλο το διβάνι. Μ' αρέσει να τεντώναμε, ρε Διονύση. Πάω να πιω μια μπύρα. Εσύ θες τίποτα? Γιατί καλά. Κεράκι μου όμορφο. Κεράκι μου όμορφο. Τι γίνεται εδώ? Τι? Μου γλύψε το χέρι. Πεκινουά, εσύ γλύψε τα χέρια εσύ. Περνούσα από εδώ και σκόνταψα. Σκόνταψα και πιάστηκα από το χέρι. Πιάστηκα από το χέρι και... Πιάστηκα από το χέρι. Αν δεν πήγες στο δωμάτιό σου, σε πλακώ σκαρπαζής. Αν δεν πήγαινε! Μάλιστα. Πολύ περίεργα πράγματα σήμερα απόψε. Η μία κατεβαίνει, τρίβεται πάνω μου και κάνει γκουρ. Ο άλλος κατεβαίνει και γλύφει τα χέρια. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα σούρτα φέρτα. Τι λες και εσύ, Μάκη? Διονύση, εγώ με όλα αυτά ξύπνησα και δεν με βλέπω να κοιμάμαι άλλο. Θα σέρνω μαύριο συνεργείο. Θα να πάρω καμιά μπύρα το ψυγείο. Αυτό σήμερα, τι είναι αυτό το πράγμα? Σαν το Σπύρο θα καταντήσουμε. Μόνοι μας και κακομοίριδες. Διονύση, με δρομάζεις. Πρέπει να κάνουμε κάτι δραστικό. Δραστικό σαν τι? Δραστικό σαν τι, Διονύση? Μάκη, πήγαινε ντύσου, σε παρακαλώ. Δεν είναι πράγμα αυτό. Πήγαινε ντύσου. Τι είναι αυτό? Ωπορε, τι γλυκάρες είναι αυτές που έχουμε, ρε! Τι γλυκάρες είναι αυτές! Πάμε στη σπηλιά να δω πως έχει τίποτα κατσίκια γύρω-γύρω. Και κατσίκια να έχει, εγώ δεν κολλώνω. Ωπο, άρχισε τις μαλακίες ο Μάκης. Πρωτότυπο.
Γεια σου, Μάκη. Πήγαινε τα γατουλές. Χειροτερεύεις, Μάκη. Σταμάτα. Έλεος. Αυτός ο γίγαντας πού είναι? Ας σε μερε, Διονύση, τζάμπα τον πληρώνουμε, τζάμπα. Άμα δεν την πονάς, τη δουλειά σου. Συνέχισε, Σπύρο. Εμάς, Μάκη, ο πατέρας μας έβαλε εδώ στο μαγαζί για να δούμε πώς γίνεται το μεροκάματο. Εμείς το κρατήσαμε το μαγαζί και δουλέψαμε. Σε έβαλε στη δουλειά επειδή διάβαζες. Εσύ που διάβαζες, αγόρι μου, γιατί είσαι εδώ? Και εμένα, γιατί με έβαλες στο συνεργείο? Μήπως επειδή διάβαζες παραπάνω από το κανονικό? Τι να διάβαζω? Άστο, άστο. Γεια σας, αγόρια, ήρθα! Και τι θες να χαρούμε, τι κάνει αυτή η στιγμή? Ο Φώτης έχει πυρετό σήμερα και έστειλε εμένα να τον αντικαταστήσω. Λοιπόν, τι κάνω? Καλά, τι ρωτάω, τα πάντα. Όχι, έφη μου, δεν χρειάζεται. Είμαστε εμείς εδώ στο μαγαζί. Κάτσε, Διονύση. Πάτε μου, γιατί σε λίγο θα αρχίσω να σφαδάζω. Παναγίτσα μου, το παιδί διπλώθηκε στα δύο. Σου έχω πει να μου, τι αηδίες τρώτε στο σχολείο, μπορείς να μου πεις? Και Σπύρο, τις μπύρες που πίνουν φίλοι και γνωστοί, να τις σημειώνεις κάπου. Ναι. Αυτή σε λίγο θα μας βάλει να πληρώνουμε και τις μπύρες. Στο μαγαζί μας, κατάλαβε. Τι ήταν που μπλέξαμε? Θυμάσαι, Σπύρο? Και γιατί δεν ξανάδωσες, μπορούσες να ξαναδώσεις. Γιατί ξαναδούλευα, θυμάσαι, Σπύρο? Έμεινα στην ιστορία, θεέ και κύριε. Καλά, θεέ και κύριε, για την ιστορία. Σίγα το μάθημα, ιστορία. Τι είναι ιστορία, παιχνιδάκι, ρε παιδιά. Φέρτε μου την ιστορία, την ξετινάξω. Νέα, αρχαία και ενδιάμεση. Γιατί δεν μου φέρετε την ιστορία? Ναι, ρε, φέρτε όποια ιστορία θέλετε. Ρε. Θα την περάσω να πίνω την πύρα. Έλα, ρε, πατέρα. Βόρεια Αφρική, 1 Οκτωβρίου του 1942. 1 Οκτωβρίου 1942. Βρετανικά στρατεύματα εκδίωξαν τις δυνάμεις του άξονα από τις θέσεις τους στην περιοχή του Ερελαμέιν. Ουάσιγκτον, 7 Οκτωβρίου του 1942. 7 Οκτωβρίου 1942. Ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μετάσχουν στις έρευνες για τις φρικαλαιότητες του πολέμου μετά το τέλος του πολέμου. Δεν έχεις καταλάβει τίποτα? Όχι. Τι μας αρέσει, ότι τι εύκολο να μάθεις ιστορία, είναι σαν να πίνεις μπύρα. Λοιπόν, στο 1942. 16 Οκτωβρίου 1942. Οι Ιάπωνες έκαναν απόβαση στο Γκουαντανάλ. Εσύ, Διονύση, τώρα που είπες Γκουαντανάλ, με έχει πιάσει μια λιγούρα, ναι. Να μην ειλικρινείς, κι εγώ πεινάω, ε. Τι να κάνουμε, να φτιάξουμε καμιά μακαρονάδα? Σκέτη μου, ωραία. Βάλουμε και κανένα παϊδάκι έτσι να αλλάξουμε παραστάση. Ναι, κόψε και μια σαλατούλα. Ωραίο παράδειγμα να δώσουμε στα παιδιά. Να ρίξω και κανένα μπιφτέκι στη σκάρα. Όχι, ρε Διονύση, ποιος θα τα φάει όλα αυτά? Εσύ. Αυτό περίμενα να ακούσω. Βόρεια Αφρική, 23 Οκτωβρίου του 1942. Ο στρατηγός των ΗΠΑ, Μαρκ Κλάρκ, έφτασε στο Αλγέρι για να πει στους Γάλλους να υποστηρίξουν την επίθεση. Πού έχει το κοιμά? Να μην τελειώσει τη σελίδα. Πού έχει το κοιμά? Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του και τη σκούφια την ψηλή του μ' όλα τα φτερά. Μ' όλα τα φτερά. Και μια νύχτα με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει. Βρε το φουκαρά. Βρε το φουκαρά. Αέρα, παιδιά! Ρε εσύ, Διονύση, πότε τελείωσε ο πολέμος? Το 45. Το 45! Πω, πω! Δηλαδή έχουμε άλλα 3 χρόνια ιστορικά γεγονότα? Ναι, έχω άλλα 3. Διονύση, πάρ' του με τρόπο το κράσι. Δώσ' το λίγο, Μάκη. Γιατί? Να δείξω λίγο στα μακαρόνια, έτσι τα τρώει και ο Ντούτσε. Ράιαν. Ποιο είναι αυτό ο Ράιαν, γιατί τον ψάχνω εγώ? Ρε παιδί μου, πόλεμο γίνεται, μάχη γίνεται. Χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Και ανησύχησε. Το παιδί. Η μάνα, ρε βλάκα. Το παιδί θα ανησυχούσε, η μάνα πολεμάει. Και βάλανε εκεί πέρα τον Τόμ Χάγκς, θα πάνε να το βρει. Και βρήκανε άλλο ένα με το ίδιο όνομα. Τελικά αυτός ο Τόμ Χάγκς είναι εντελώς ηλίθιος. Και μεταξύ μας έχω μεγάλες επιφυλάξεις για τη σκηνοθεσία. Συγγνώμη, αυτούς τους κυνηγάνε οι Γερμανοί και αυτοί τραγουδάνε? Αγόρι μου, είναι musical, δεν το καταλαβαίνεις. Έχουν περάσει 10 τραγούδια, δεν έχεις καταλάβει ότι είναι musical? Εκείνο που κατάλαβε είναι πως πήγες και πήρες όλες τις ταινίες που είναι βραβευμένες με Όσκαρ. Εμείς τι θέλαμε? Θέλαμε μάχες, θέλαμε πολέμους, βόρειοι, νότιοι, μπαμ, μπουμ. Υπολοχαγός Νατάσα, Ράμπο, Σταλόνε. Καλός ποιοτικός κινηματογράφος. Άσε να πάω να πάρω εγώ μια ταινία της προκοπής, άσε. Μεταξύ μας, Διονύση, έχει δίκιο ο Σπύρος. Η ταινία δεν. Τι εννοείς με τρομάζεις? Οι ερμηνείες είναι υποτονικές, το σενάριο μπάζει από παντού, η πρωταγωνίστρια ψιλοφάλτσα, χορογραφίες δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους, τα ρακόρ χοροπηδάνε. Να σου πω κάτι, το μοντάζ πώς φάνηκε? Μετριότατο. Της βάζω μισό αστέρι με το ζόρι. Είσαι σκληρός, Μάκη. Σε παρακαλώ, Διονύση. Απορώ πως πήρε Όσκαρ αυτή η ταινία. Πραγματικά απορώ. Μεταξύ μας, έτσι μου βγει παράξενο. Τι λες τώρα, το βγάζω εγώ παράξενο? Τρελός. Βασανιστήρια να μου κάνει και στάβο, εγώ μούγκα. Λέγονται αυτά τα πράγματα. Λέω να δω. Πάμε να φύγουμε μακριά. Φυλαχτείτε, παιδί. Σ' όλο του κόσμου τα νησιά. Θα σε πάω αγκαλιά. Σ' ένα βαρκάκι με κουπί. Όλος ο κόσμος είσαι εσύ. Α,
μέσα από τα μάτια σου να δω ηλιοβασίλεμα γλυκό και να φιλήσω θεϊκό. Παιδιά, γρήγορα, κάτι να κάνει ρήμα με το γλυκό. Παιδιά, γρήγορα, γιατί έχει αγρίεψει λίγο. Ελάτε, λίγο κάτω, ρε παιδιά, γρήγορα. Λίγο, θεϊκό, ποποπό, γλυκό. Το γλυκό. Καλά. Τέλειωσα. Είναι κάτι απλά τα θέματα. Συμφωνείς, Μάκη, ε. Λες είναι ο Γκαλέτη, πασάρει στο ρολέτο, αδειάζει να αδειά με τυχούς, τη δίνει στον Διόγκο, πετάει και τον Τάρκο και του λέει ας το δικό μου και βάζει γκολ. Άκουσες εσύ, ας το είναι δικό μου. Φάνηκε, ρε Σπύρο. Κι εγώ στο γήπεδο ήμουν, εγώ ήμουν, δεν άκουσα κάτι τέτοιο. Καλημέρα, αφεντικό! Καλημέρα! Τι? Δεν άργησα, άργησα! Δεν είσαι άρρωστος, παιδί μου, εσύ. Χάλια, αφεντικό. Να, σήμερα λίγο καλύτερα και... πόσο να λείψω, το... με χάσαν οι πελάτες μου. Άδεια στο μαγαζί χωρίς εμένα. Γιατί δεν με περίμενε. Ε. Άκου να σου πω, γίγαντα, επειδή... Άρε μάνα και να γυρνούσε όλος ο κόσμος ανάποδα και να γινότανε όλα αυτά δικά μου. Δικά μας, ρε Φώτη. Και να τα τρώγα όλα. Μαζί θα τα φάμε, ρε Φώτη. Όλα. 10 μέρες γρήπη πρώτη φορά ακούω. Αφεντικό, απ' του χάρου τα δόντια γλίτωσα. Απ' του χάρου γλίτωσες, απ' τα δικά μου δεν θα γλιτώσεις. Ατράβε κάνε καμιά δουλειά, ρε. Ναι, ρε Φώτη, κάνε καμιά δουλειά. Πάμε καμιά παγωμένη μπύρα και ρωνάω Διονύσης. Διονύση. Τι έγινε, ρε Μάκη. Φέρω ένα μπουκάλι βίσκι. Α, σοβαρά τα πράγματα, τι έπαθες, ρε Μάκη. Τίποτα, μωρέ. Το παιδί έπεσε σε 10 μαθήματα κάτω από τη βάση. Ε, καλά, πρώτη φορά, ρε Μάκη, έπεσε το παιδί κάτω από τη βάση, σιγά. Και μου το λέει έτσι απλά! Μην ξανακούσω για έρωτες! Μην ξανακούσω για γάμους! 10 μέρες έλειψα, μου το διαλύσατε το μαγαζί! Και τι όλες αυτό εσύ, ρε. Δεν ήταν έτσι αυτός, μου τον αγριέψατε. Α, τράβω στο υπόγειο, ρε. Τράβω στο υπόγειο, ρε, και σε δουλειά. Μην ανησυχείς από εσύ. Αφεντικό, λες να συγκεντρέψουμε. Φωτή, ας το χωρώ της κοιλιάς και απάντησέ μου. Ψάχνεις γαμπρό για τη μάνα σου. Ε, τι να κάνω κι εγώ. Μία μάνα την έχω. Τι κρίμα, είσαι πολύ άτυχος. Και με ταλαιπωρεί. Όλο μαζί μου ασχολείται. Με βασανίζει. Δεν μπορώ να σταυρώσω γκόμενα. Ποιος? Εγώ. Κοίτα που φτάσαμε. Μου τις διώχνει εκεί. Εκεί να με έχει δικό της. Καταλαβαίνεις βέβαια το γιατί. Δεν θέλει να χάσει την κελεπούρη. Ε, βέβαια. Και θες να τη φορτώσεις εμάς. Ε, βέβαια. Από τότε που. Ξέρεις τι πάνε, πήρε δουλειά, ρε. Είχανε πριστεί τα χέρια μου, ρε. Είχα ξεχάσει Σαββατοκύριακα. Αργίες, Χριστούγεννα, Πάσχα, διακοπές. Οικογενειάρης άνθρωπος ήμουνα, τι να κάνω. Μπαμπά, φοβάμαι. Και στεναχωριές, αγόρι μου. Εδώ είναι ο πατέρας σου. Μπάτσος, είπες πως είναι ο δικός της, ε. Μην πεις τίποτα στη μαμά, ε. Τρελώσε, ρε. Για πάρε ένα τηλέφωνο. Να γράφεις για νησιά, για γκα... Δεν πιστεύω να είσαι τίποτα ερωτευμένος. Ερωτευμένος τι είναι αυτό? Μ' αρέσει η αντίδρασή σου. Έτσι σε θέλω. Έτσι που τα λέμε, παιδί μου, έρωτας τι είναι. Αέρας και φεύγει. Ενώ το πτυχίο. Μένει για πάντα κολλημένο στον τοίχο. Ναι. Εσύ μου, πες μου ότι με καταλαβαίνεις. Έστω και λιγάκι. Σε καταλαβαίνω, μωρό. Σε καταλαβαίνω. Αλλά! Πόσα έδωσε ο Ολυμπιακός να αποκτήσει τον Διόγκο? Ρε πατέρα, ερώτηση είναι τώρα αυτή. Άλλη ερώτηση κάνω. Πότε αποχωρεί ο Νικοπολίδης? Θα αποχωρήσει ο Νικοπολίδης. Δεν θα αποχωρήσει τελικά? Δεν ξέρω. Δεν κοιτάς λίγο τα λουκάνικα? Λουκάνικα! Να σου πω. Εδώ μη φωνάζετε, σου έχω εμπιστοσύνη, γερά επάνω του. Σόρμα! Α, το πάνω μου. Έτσι, μπράβο. Α, το πάνω μα. Τι πράγμα? Α, το πάνω μου. Πού? Α, το πάνω του. Ναι! Ρε παιδιά, τελικά πού να τα αφήσω? Έχω μπερδευτεί με του πανηγυρισμού. Α, το κάπου εσύ και θα το βρούμε εμεί. Τι είναι? Στον μπαμπά σου. Τι πράγμα? Ναι, πατέρα, ναι. Τι ναι? Ναι, πατέρα. Ναι. Αύριο να πας μόνο στην προπόνηση, γιατί εγώ από τότε που έπεσα στην πισίνα και έπαθα αυτό το ατύχημα το πνευμόνι δεν. Ε, μα αδερφέ, με πυροκυλιές προπόνηση δεν γίνεται. Ενώ εγώ κοιτά, χάρακας. Δηλαδή εγώ τι είμαι, μυρογνωμόνιο? Ε, τι είσαι? Με αυτά τα τρίγωνα τελικά τι θα γίνει? Ελάτε, παιδιά, ελάτε. Άνοιξε. Τέσσερα έφερες. Πέντε του είπε, τέσσερα έβαλε. Πάλι στον κουφό πήγες. Ε, καλά, δεν πειράζει, θα τα κόψουμε δια του δύο. Ναι, ναι, θα φτάσουν. Και θα έχουμε και γεια. Γενικά η πρωτοβουλία. Η οικογένεια που είναι ορατό. Κάποια άλλη φορά, όχι. Άστο. Διονύση, ο Μάρκος και εγώ τα έχουμε. Φωνές, ακούω φωνές. Τι έχετε? Δεσμό. Τι δεσμό? Είμαστε ζευγάρι. Τι ζευγάρι?
Κανονικό. Πόσο κανονικό? Κανονικότατο. Κανονικό εδώ. Στα μπαρτσά τα παίξει. Σκάσε. Εσείς οι δύο δεν μπορεί να έχει. Τελειώσατε! Να μαζέψω τραπέζι! Πετάγε σαν σφαρδάκι εκεί που δεν σε περιμένει. Τελειώστε με την τρυπέδι. Α, να σου πω! Δεν φτάνει που κάνω την υπερέτρια μέσα εδώ και αμυστή μάλιστα. Να δω πότε θα σας βαρεθώ να σηκωθώ να φύγω. Πόσα θέλεις για να σηκωθείς να φύγεις. Ακολουθήστε με πάνω εσείς. Η Εύα για μένα είναι κάτι σαν... Πώς να στο δώσω να το καταλάβεις. Εδώ στο μου και θα το καταλάβω. Δεν είμαι τόσο ηλίθιος. Κάτι σαν θρησκεία. Σαν τον Αϊτήτο. Και βάλε. Σαν τον Ολυμπιακό. Και βάλε. Δηλαδή μιλάμε για αγνή, ανυστερόβουλη αγάπη. Έχουμε μόνο πανηγυρισμούς. Δεν έχουμε τίποτα σεξ και τέτοια. Σεξ! Πατέρα, τι είναι αυτά που λες. Διονύση, δεν σου επιτρέπω. Εντάξει, παιδιά, με πείσατε. Αγνά. Αγνά, μάλιστα. Αλλά όχι φυλάκια, χαδάκια και τέτοια. Να κοιταζόμαστε μπορούμε ή. Ναι, να κοιταζόστε, αλλά αγνά. Κάνω. Τι να κάνεις, να πάρεις φόρο και να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο. Αυτό να κάνεις. Μπορείς! Εδώ που τα λέμε, η Εύα είναι μπαμπάτσικο παιδί. Τι παιδί είναι η Εύα? Μπαμπάτσικο. Με πιασήματα. Ρεσίς, τα παιδιά έχουν μια σχέση αθώα, αγνή, πλατωνική. Το έχω τσεκάρει. Α, τόσο χαζός είσαι. Τόσο χαζός. Όταν θα έρθει, Διονύση μου, η πρώτη εγκυμοσύνη, τότε να δούμε πόσο αγνή αγάπη θα είναι. Ω, με τον αέρα πιάνουν τώρα οι πιτσιρίκες. Εγώ τις προάλλες. Εσύ τις προάλλες άφησες τη μέση στο υπόγειο. Τράβα κάτω μπαμπάτσικο να τελειώσεις, με να αρπάξω ένα κουζινομάχαιρο και σε πάρω στο κυνήγι. Άντε, μπράβο! Τι θα κάνει η Ελένη άμα το μάθει? Τι θα κάνει η Ελένη? Κύριο, που με νοιάζει να βγάλω γρήγορα την πινακίδα έξω που θα γράφει. Μαυροτσούκαλη, εμπάτε, σκύλι, αλεύ. Τι κάνει, κυρία μου? Πέρασε έξω με το σκύλι. Δεν την έβαλα ακόμα την πινακίδα. Είναι η κυρία Κέτη, με γειτόνισε. Μένει από πάνω, παιδί μου. Πρώτα παραμένει και στο Μαξίμου. Πάρ' το κουραμπιέ σου, κυρία μου, και βγες έξω. Έξω! Εδώ πιο κάτω είναι ένας νευρολόγος. Δεν πας να σε κοιτάξει? Ή φοβάσαι μη σε κλείσει μέσα? Βλάκα, βλάκα. Πάμε, ατίθασε. Ατίθασε! Ατίθασε! Όπως λέμε ανόρθωση, μα είναι όνομα αυτό τώρα για το σκυλί! Η χαμένη! Τα σταμάτα, ήρθε η γυναίκα με το σκυλάκι της, τι πήρε στο κυνήγι τη γυναίκα! Έχουμε γίνει ρεζίλη στη γειτονιά, σε όλο τον κόσμο θα γίνουμε ρεζίλη. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις ζάφτη τα παιδιά σου, κύριε! Άχρηστε! Ανήκανε! Έχεις κι άλλα? Όχι, τελείωσα! Τόσα καλά λόγια μαζεμένα, πρώτη φορά ακούω. Ο ατίθασος και απ' την άλλη ανόρθωση. Πώς να αντέξω ο γάβρος, ο μαύρος! Υπάρχουν βέβαια και μυστικά που έχουν η μία φίλη με την άλλη. Όπως το τεστ εγκυμοσύνης που βρήκα πεσμένο στο μπάνιο και η Εύα δεν ήθελε να μου πει ποια φίλη τη ήταν. Αφεντικό! Αφεντικό! Σκάσε, σκάσε! Ανοίχτε λίγο, ρε παιδιά. Κάτι λέει, κάτι λέει! Τι λες, Διονύση μου? Ανοίχτε λίγο, ρε παιδιά. Λένε μου, θα πεθάνω, αυτό είναι σίγουρο. Δεν πεθάνω από το έφραγμα. Θα πεθάνω από τον τρόπο που οδηγεί ο Σπύρος. Τι ήταν αυτό, ρε παιδιά? Πάει γριά. Ποια γριά? Μια γριά δεν περνώ στον δρόμο. Εγώ κάτι χνούδο το είδα. Φάγαμε και γριά. Μην ανακατεύεσαι, βρε Διονύση. Αυτό και τι είναι? Αυτό τι είναι? Κάτι διαφημιστικά που βάλουν στον Παμπρίς. Δεν σέβονται τίποτα. Βλέπουν ότι πεθαίνουμε αυτοί εκεί τον ρώτησε τη διαφήμιση. Αλλά έτσι είναι. Ο θάνατος πουλάει. Εσύ τι σκέφτηκες? Σκέφτηκα. Ναι. Δηλαδή το αποφάσισα. Α, το αποφάσισες κιόλας. Να της κάνω δώρο μία προσθετική στήθους. Όχι, Πάω κι εγώ να βάλω ένα προφυλακτήρα. Σε ποιο συνεργείο θα πας? Στο δικό μου. Πού κάτουμε. Μπράβο, εξελίξεις. Να σας πω τι άκουσα. Για λέγε. Κάτι λέγανε για επικίνδυνση. Τι είναι σου λες επικίνδυνση? Τέους, Πέους, θα σας γελάσω. Όχι, δεν είναι τίποτα. Είναι ένα παιχνίδι που κάνουμε κάθε Παρασκευή. Λέγεται Τέους, Πέους. Μα πού στα κομμάτια είναι? Ναι. Εσύ. Και πρέπει να άλλαξε καμιά ταχύτητα. Θα το μπουκώσεις. Πού το φτάνω? Μακί, έρχεσαι να βοηθήσεις που έχεις πιο μακρύ χέρι. Καλά, εντάξει τώρα. Το μακρύ μακρύ μου χέρι ψάχνει μέσα στο πανέρι. Γεια σου, καραγκιόζη μάγκα. Άστο σε μένα, Ελένη, έρχομαι. Έλα να σου δείξω που είναι. Ναι. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Μορταδέλα ιταλική. Ισπανική. Διονύση τα άκουσε όλα και έχει πάρα πολλές αντιρρήσεις. Γεια σου, Μάνο. Γεια σου, Διονυσάκη. Λοιπόν, Διονύση, να σε ενημερώσω. Ο Μάνος θα μείνει μερικές μέρες μαζί μας. Τρώμε τώρα.
Δίψασες, Λεύκα μου, πρωί-πρωί. Δίψασα, αλλά λέω να πάω να την πέσω πάλι γιατί είμαι κομμάτια. Να σου πω, κομμάτια, για μισό λεπτό. Κάτσε, θέλω να σου μιλήσω, κάτσε εκεί. Εγώ όταν λέω τέτοιες μαλακίες, γιατί τρως φαλιάρα? Γι' αυτό ακριβώς, γιατί λες τέτοιες μαλακίες. Διονύση! Τώρα θα σου δείξω το δικό μου σύστημα. 3-5-2 με ξαφνικές αντιπιθέσεις και κάθετες μαλλιές. Διονύση, θα είσαι τόσο τολμηρός. Και ακόμα τολμηρότερος. Εδώ. Δεν υπάρχει καμιά σφίνα. Έλα από εδώ καλύτερα. Ναι, ναι. Εδώ. Έτσι. Εδώ είναι καλύτερα. Ναι. Εδώ είναι. Περίμενε. Χαλάρωση. Μη φοβ. Εδώ. Ούτε εδώ μπορεί. Κάτσε. Από εδώ. Διονύση, δεν τα αφήνουμε καλύτερα. Τώρα που το βρήκα, τα αφήσω τρελάθιες. Ναι. Αυτή τη θέση. Σπυρό. Ναι, πήρε. Πόσα γλυκά μας έφερες αυτή τη φορά? Πολλά, παιδί μου. Πολλά, να φάνε και κότες. Θα φτάσουν. Θα φτάσουν και θα περισσέψουν. Θα το δούμε αυτό. Το είδαμε. Τέσσερις έβαλε μόνο ο κουφός. Ο κουφός μόνο τέσσερις. Αυτός ο ζαχαροπλάστης το έχει παρακάνει. Το έχει παρακάνει. Εντάξει, Δι, εντάξει, μη φωνάζεις. Εμείς ακούμε. Δεν είμαστε όλοι κουφοί σαν το ζαχαροπλάστη. Εσύ και άνοιξε τη δόραση, δούμε τίποτα. Και σφουγγάρισε λίγο παραδίπλα. Έχει αλλάξει χρώμα το πλακάκι εκεί. Πρέπει να κάνετε καλές πράξεις. Κάνε να μπαίνει η μπύρα στο ποτήρι μόνη της. Καλές πράξεις είπαμε, όχι του σατανά. Ρε παιδιά, λέτε να γίνει το θαύμα? Γιατί ο Σπυράκος μας μια προϋπηρεσία στις καθηγήτριες θρησκευτικών την έχει. Και μόνο που ζει ο αδερφός μου είναι μεγάλο θαύμα. Θα γίνει ακόμα μεγαλύτερος και καταφέρει επιτέλους να βρει μια γυναίκα. Αυτό και